Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει. 10 μέρες απομένουν μέχρι τις εκλογές και εμείς είμαστε εδώ κάθε βράδυ με τον Γιάννη Τάσκα μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ πριν από τις εκλογές για να δίνουμε λόγο σε όλους τους υποψήφιους όλων των κομμάτων. Ωστόσο, Γιάννη, απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Είναι η βραδιά των πολιτικών αρχηγών. Είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν αποφάσεις, θα κληθούν στις 7 Μαΐου. Μετά, αμέσως μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Διαφόρες αποφάσεις ανάλογα με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, με το πόσο ο ελληνικός λαός θα κατατάξει τα κόμματα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει, θα ζητήσει σχηματισμό κυβέρνησης και θα δούμε τότε ανάλογα με τα αποτελέσματα ποιος θα είναι ο πρώτος που θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Όλα δείχνουν, οι δημοσκοπήσεις τελευταίες έδειξαν τον Αντώνη Σαμαρά για να το ξεχωρίζουμε. Από εκεί και κάτω όμως δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Επομένως, πολιτικοί αρχηγοί που θα μπουν στη Βουλή θα κληθούν για συνεργασία με το πρώτο κόμμα. Αν αποτύχει το πρώτο κόμμα, θα πάμε στο δεύτερο κλπ. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα παίξει το ρόλο του ρυθμιστή. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων είναι εν δυνάμει ρυθμιστές των εξελίξεων. Γι' αυτό λοιπόν, Γιάννη, απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον καλό συνάδελφο, μπορώ να πω, αν και είμαι πολύ μικρότερη, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Εγώ συνεργάστηκα μαζί του. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Εγώ πρέπει να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Που είμαι ανάμεσα στην μορφιά και στο πνεύμα. Το πνεύμα της κυρίας Νικόλου και τη μορφιά του Τάσκα. Μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζετε. Ευχαριστούμε πολύ και οι δύο. Εγώ ως παλαιότερος έχω συνεργαστεί στα δύσκολα χρόνια της δημοσιογραφίας. Τότε ήταν δύσκολα γιατί ήταν λίγα τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ο πρώτος, και αυτό εννοούμε και συνεργάστηκα, όχι σε επαγγελματική βάση, αλλά συναδελφικά σε άλλο μετερίζει εγώ, σε άλλο ο Γιώργος Καρατζαφέρης τότε. Παράλληλο θα έλεγα, γιατί ήμουν σε ένα παράλληλο άξονα. Ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να κάνει ιδιωτική τηλεόραση με την Press TV. Ναι, ναι. Τότε με ρεπορτάζ είχα κληθεί και εγώ και νομίζω μπορώ να το πω κιόλας η πρώτη εμφάνιση, γιατί τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τότε ήταν απαγορευμένα για δημοσιογράφους που δεν ήταν στα συστήματα. Η πρώτη φορά που κλήθηκα σε ένα άλλο μέσο ενημέρωσης που είχε κάμερα ήταν στην Press TV του Γιώργου Καρατζαφέρη. Μάλιστα, και μια και θυμόμαστε παλιά. Είχατε κάνει και μια πολύ ωραία προσπάθεια τότε με το αρχείο. Ήσασταν από τους πρώτους. Εκτός από την κρατική τηλεόραση που συγκέντρωνε ένα πολύ μεγάλο. Τελικά τι απέγινε αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο. Το έχω ακόμα και το χρησιμοποιώ. Και όποιο είναι άτακτο το βγάζω. Ήταν μια πολύ ωραία σκηνή δημοσιογραφική, θυμηθούμε πριν περάσουμε στα αμήλικτα και βαριά πράγματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Είναι μια δίκη στην Ευελπίδα, δικάζεται ο Τάσκας. Εγώ έχω πάει με την κάμερα και τραβάω πλάνα. Μηνυτής Χάρης Ατματζίδης. Ατματζίδης, το λέγαμε. Χάρης Ατματζίδης. Παίρνει την κάμερα και την εξφωνίζει, σκύβει ο Τάσκας και πέσει το κεφάλι ενός δικηγόρου. Φωνάζω εγώ αυτό, θα τους πιάσουν. Γινόταν τέτοια εκπληκτικά πράγματα, μιλάμε. Έτσι. Εκεί ήταν πράγματι το Πασόκ από εκεί, εμείς από εδώ. Έχω πάει 400 φορές στα δικαστήρια, άλλες τόσες και. Ναι, τι λέμε τώρα, ποια εποχή. Από το 81, 82 μέχρι το 90. Το περιστατικό που περιγράφει ήταν το 1984. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα ζήτημα σήμερα, μια επικαιρότητα της τελευταίας στιγμής, τελευταίων ωρών, που αφορά την κρατική τηλεόραση, την τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης. Και γι' αυτό και το αρχίσαμε πηγαίνοντας εκεί, γιατί θέλαμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση στην είδηση της μέρας. Η είδηση της μέρας είναι ότι ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για μία ακόμα φορά σε αυτό το απολύτως διεφθαρμένο μέσο ενημέρωσης που λέγεται κρατική τηλεόραση. Και το διεφθαρμένο δεν αφορά εργαζόμενους δημοσιογράφους εκεί των 1.200-1.500 ευρώ και 2.000, αφορά την διοίκηση διαχρονικά σε αυτό το διεφθαρμένο μέσο ενημέρωσης το κρατικό το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Έχουν γίνει ζάπλουτοι, διάφοροι και έχουν βγάλει χρήματα υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και κάποιοι δημοσιογράφοι στην κορυφή για τα εγγόνια τους ακόμα. Η δίωξη τώρα τι αφορά. Είναι το Champions League στιγμιότυπα που βλέπετε και εδώ από τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Τσέλσι. Στιγμιότυπα, το Champions League έπρεπε να το πάρουν ανάλογα με την προσφορά τους, την διαγωνιστική προσφορά κάποιοι. Πήγαν λοιπόν στο διαγωνισμό που έγινε, πήγε ένα κανάλι, ένα ιδιωτικό κανάλι και λέει δίνω 600.000 ευρώ να προβάλλω τα δικαιώματα. Αυτός ήταν ο Sky. Πάει το Μέγκα και λέει δίνω 2 εκατομμύρια για να τα προβάλλω. Πήγε και ο Αντένα και λέει δίνω 3 εκατομμύρια για να τα προβάλλω.
το επόμενο που θα έπρεπε να είναι καλή θα περίμενα να είναι 3,5-4 μέχρι εκεί. Όμως η κρατική τηλεόραση που διαχειρίζεται κρατικά χρήματα και στη διοίκησή της έχει το Λάμπη Ταγματάρχη, γνωστό και μη εξαιρεταίο από τις διαδρομές τους ακριβώς σε τέτοια διοικητικά, άγνωστο με ποια προσόντα και πού αξιολογήθηκαν αυτά τα προσόντα, πήγε και δίνει προσφορά ούτε λίγο ούτε πολύ 10 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ δηλαδή ο δεύτερος μειοδότης είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, η ιδιωτική τηλεόραση που μπορεί να προσελκύσει και πιο εύκολα διαφήμιση κλπ. Πήγε η κρατική τηλεόραση και δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 7 εκατομμύρια πάνω από τον τελευταίο. Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου αποφάσισε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Γιατί δεν της προέκυπταν ευθύνες. Πήγε στον εισαγγελέα, τον κύριο Πεπόνη, τον οικονομικό εισαγγελέα, το είδε και διέταξε την κυρία Παπανδρέου όχι μόνο να μην το βάλει στο αρχείο, αλλά να ασκήσει διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά του Λάμπη Ταγματάρχη, ενός άλλου υπηρεσιακού παράγοντα που λέγεται Στεφάνο ή κάπως έτσι, δεν έχουν σημασία, είναι τόσοι που έχουν διωχθεί για κακουργήματα στην ΕΡΤ διαχρονικά που έχουμε χάσει το όνομά τους και το λογαριασμό τους. Και κατά του δημοσιογράφου του Χατζηγεωργίου. Αυτά τα 7 εκατομμύρια πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος τα πήρε. Ή αφελείς είναι, ή βλάκες είναι, ή δόλοι και ραδιούργοι είναι και κάποιοι μέσα από αυτά πλούτησαν. Να δούμε αν και προηγούμενοι έχουμε σημαδέψει, έχουν βγει βίλες, έχουν βγει πολλά. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πόθεν έσχες για όλους τους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα αυτούς που ασκούν διοικητικά καθήκοντα και διευθυντικά καθήκοντα. Περιουσία, πού ζουν και πώς ζουν κλπ. Κλπ. Δημοσιογράφοι και διοικητικοί παράγοντες. Αυτή είναι η καινούργια εξέλιξη σήμερα που θέλαμε να σας πούμε. Θα μπούμε με αυτό το θέμα, Μαρία, να μπούμε στον Γιώργο Καρατζαφέρη. Έχουμε πει ότι η απόψινη βραδιά θα είναι μία ώρα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης μας κάνει την τιμή να είναι ο πολιτικός αρχηγός. Κυριολεκτικά εφόλης της ύλη. Σήμερα ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα ρωτηθεί για τα πάντα στις και 10, δύσκολα ερωτήματα. Στις 10 ο Φώτης Κουβέλης και στις 11 η Λούκα Κατσέλη. Μπαίνουμε αμέσως, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της διαφθοράς. Το θέμα της διαφθοράς εδώ και πάρα πολλά αυτά χρόνια. Που άκουσα, Γιάννη μου, πριν από λίγο. Mm-hmm. Διερωτώ με, ή στην ΕΡΤ είναι καλύτερα, ταγματάρχη στο όνομα ή στη χάρη. Πάμε. Ταγματάρχες δεν είχαν πριν. Εμείς είμαστε. Όχι, σταθερά. Τουλάχιστον εκείνοι δεν τρώγαν λεφτά. Σταθερά. Έτσι, μπορεί να μην είχαν τον πλουραλισμό και την ελευθερία, αλλά λεφτά δεν τρώγαν. Σταθερά. Τώρα σου ακούω να μου λες 7 εκατομμύρια από τον Τζάμπιο Νι. Επομένως, κατά αναλογία, πρέπει να έχουν χαθεί και άλλα λεφτά. Εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. 7 εκατομμύρια πάνω από τον τελευταίο μειοδότη. Μα τι λέμε τώρα. Αυτά είναι νούμερα που δεν ξέρω εγώ, δεν αποδεικνύονται εύκολα. Αν αποδειχτούν από τον εισαγγελέα, τον κύριο Πεπόνη, ο οποίος είναι προσεκτικό εισαγγελέα, νομίζω ότι ανοίγουν ένα τεράστιο θέμα. Εξαιρετικά τεράστιο θέμα. Κύριε και... κόσμος αναρωτιέται, γιατί τι γίνεται που τόσα χρόνια πληρώνει μέσω των λογαριασμών για την ΕΡΤ. Εγώ ζήτησα και το πήγα Μαρία μου και στο Ρευκό Κοινοβούλιο ή στο Τμήμα Αναφορών να μην πληρώνει ο κόσμος ΕΡΤ. Είναι αδιανόητο. Καταρχήν να θέμεται ο ανταγωνισμός με τα υπόλοιπα κανάλια. Γιατί η ΕΡΤ έχει αυτά τα χρήματα από τους λογαριασμούς των οικοταφείων, τα καντήλια, τα ηλεκτρικά, λογαριασμούς από τα πουστάσια. Πληρώνουν ΕΡΤ. Δηλαδή οι αγελάδες ακούνε, ξέρω εγώ, δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αστεία πράγματα. Βρίσκουν λεφτά και κάνουν δουλειές. Εγώ άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Δάσκας και έχω συγκλονιστεί πραγματικά. Θα προσπαθήσω αύριο να το διερευνήσω το θέμα περαιτέρω πολιτικά, γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι ο κύριος Καψής πρέπει να λάβει ευθύνες, έστω και είναι ακόμα μια εβδομάδα στη θέση του. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο μακριά στην υπόθεση της διαφθοράς. Πριν αρχίσω τις εκπομπές εδώ με τη Μαρία Νικόλτσιου και με καλεσμένους τη Δευτέρα, το πρώτο μας θέμα που παρουσιάσαμε ήταν το πόρισμα των εισαγγελέων, των δύο γυναικών εισαγγελέων για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Και θυμήσαμε με στοιχεία ότι εδώ και 7 χρόνια, ακριβώς το 2005 τον Οκτώβρη, δημοσιεύθηκε ακριβώς ο λογαριασμός, το ακριβές ποσόν, 21.081.757 ευρώ λογαριασμός της Drew Milan κλπ. Του Άκη Τσοχαντζόπουλου, υπόθεση υποβρυχίων, τορμή 1. Από τότε μας είχαν πει ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία ως πρόεδρος της Επιτροπής ότι άνοιξε ο λογαριασμός. Όχι θα άνοιξει, άνοιξε. Γι' αυτό ήξεραν και το ποσόν. Πέρασαν 7 χρόνια. Άνοιξε, είχε ρεύμα και έκλεισε. Πέρασαν 7 χρόνια για την υπόθεση αυτή. Τώρα αποδίδονται ευθύνες στον κύριο Τσοχαντζόπουλο. Όμως το θέμα της διαφθοράς παρά τις υποσχέσεις
είναι το χειρότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Από συντάξεις μαϊμούδες για κάποιους που δεν έχουν συνείδηση και δεν δηλώνουν τυφλή ενώ Γιάννη μου, οδηγούν Φεράρι. Άκουσα για την Καλυθέα, άκουσα για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εκλήθησαν οι διοικητές του ΙΚΑ. Τι έκαναν, δεν έβλεπαν, τα ανέχοντο. Ένα λεπτό. Τι ήταν ανύπαρκτοι, ανίκανοι. Να πάνε λοιπόν όλοι στον εισαγγελέα και να απολογηθούν γιατί διασπάθησαν τόσα χρήματα από το ΙΚΑ. Γιατί δεν καταλαβαίνω πώς κάνουν δουλειές μας. Όταν έχουμε μια διασπάθηση του δημοσίου χρήματος στο ΙΚΑ, εκλήθησαν οι διοικητές. Αλλά επειδή είναι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, το προσπερνάμε. Επειδή στις ημέρες ήταν και δύο μέσα, το κλείσαμε άρων-άρων, ξέρω εγώ, και δώσαμε άφεση αμαρτιών. Εάν υπάρχει διαφορά, έχει όνομα. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Μην κοντευόμαστε. Ένα λεπτό. Και πρέπει να πάνε να απολογηθούν. Όσοι πολίτες έπαιρναν μαϊμού επιδόματα, όσοι πολίτες έστειναν παραμάγαζα και λιμένονταν το δημόσιο χρήμα κτλ. Ήταν μόνο ψηφοφόροι του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, αλλά οι διοικήσεις όμως ήταν του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν πρέπει να απολογηθούν. Πώς το άφησαν και το πέτρεψαν. Ή δεν κάνουν δουλειά τους σωστά, οπότε είναι ανίκανοι και παρουσιάζομαι στο κοινό αυτή είναι ανίκανοι. Ή ήξεραν και κόφευαν για λόγους του οποίου ο καθένας αντιλαμβάνεται. Δεν έκανε μόνο του ο κακός πολίτης, κάποιος από πάνω διευθυντής έφτιαξε δουλειά. Όταν βλέπει λοιπόν ο διοικητής του ΙΚΑ ότι έχει μια τέτοια μεγάλη διαρροή, δεν παίρνει χαμπάρι ότι γίνεται. Θέλουν αποκεφαλισμό να καθαρίσουμε. Παντού δεν υπάρχει κάτι. Ό,τι έχει καταρχήν σχέση με τη Γερμανία, Γιάννη, ναι, είναι απάτη. Ό,τι έχει σχέση. Λεοπάρντ, απάτη. Βλήματα, απάτη. Μπαν λεωφορεία, απάτη. Siemens, απάτη. Χόρτιβ, το αεροδρόμιο, απάτη. Με το ΦΠΑ, απάτη. Ό,τι έχει σχέση με τους Γερμανούς έχει απάτη μέσα. Ναι, αλλά το πολιτικό σύστημα με τις εξεταστικές διαρκώς κουκούλωνα την κατάσταση. Κουκούλωνα γιατί φοβόνται οι Μέρκελ. Χτυπάνε προσοχές. Όταν έλεγα τη λέξη Μέρκελ μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, σηκώνονταν όρθιοι και χτυπάγανε προσοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι στην Ελλάδα σήμερα. Γιατί όμως, κύριε Πρόεδρε, εδώ, γιατί λένε ότι οι Γερμανοί με τις μίζες που έχουν δώσει, γιατί αυτό εννοείται απάτη, με τις μίζες που έχουν δώσει, έχουν και κρατάνε πολλούς από τους πολιτικούς τα κόμματα εξουσίας, τους κρατάνε στο χέρι. Και λένε, μην πολύ αντιδράτε, γιατί θα αρχίσουμε και θα βγάζουμε. Πόσα λεφτά δώσαμε, σε ποιον τα δώσαμε, ποιος λογαριασμός είναι. Εγώ να διαψεύσω τον Γιάννη τον Τάσκα τώρα. Να τον διαψεύσω τον Γιάννη τον Τάσκα, σε αλήθειες που λέει. Εσείς έχετε πολύ περισσότερες πληροφορίες από εμάς, αλλά θυμίζουμε ότι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και ο Γιάννος Παπαντονίου είχαν κατηγορηθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης ακριβώς για τα οπλικά συστήματα, έκαναν αγωγές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης και κάπως έκλεισε η υπόθεση. Τώρα να που λένε τα στοιχεία περίσευαν κιόλας. Χάρη των Γερμανών. Έχουν όμως στοιχεία πάλι οι Γερμανοί και κρατάνε στο χέρι πολιτικούς, κύριε Πρόεδρε. Σαφέστατα έχουν στοιχεία. Θυμίζω την απόφαση του δικαστηρίου του Μονάχου που λέει ότι 100 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Δεν το ψάξαμε ποτέ κατά τη διάρκεια αυτής της Εκταστικής Επιτροπής. Φωνάζαμε. Κάθε μέρα έβαζα τον Αϊβαλιώτη και έκανε έγγραφο. Δεν ψάξαμε ταμεία κομμάτων. Δεν ψάξαμε τους ταμείες των κομμάτων. Και βεβαίως γιατί ο ένας στήριζε τον άλλον. Μην κοδευόμαστε. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καταχνιά, είναι γιατί Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι διατραμπάλα. Αν πέσει ο ένας από την τραμπάλα, θα πέσει και άλλος. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα μας. Και θέλω να κάνω μια κλεισμένη κολλάω. Βάλτε τέλος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το θρύλερ που ζούμε. Διώξτε τους επιτέλους, βάσει και αν θέσει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι η υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου ήταν μια μεμονωμένη υπόθεση. Υπόθεση με τις μίζες, βεβαίως άνθρωπος. Όχι, Μαρία. Πιστεύετε ότι ήταν μια υπόθεση, όλο το Κησέα ευθύνη. Όλο το Κησέα υπέγραψε. Και αποκαλύπτω σήμερα ότι δεν υπέγραψε το Κησέα εν συνεδριάσει, διαπεριφοράς. Υπέγραψαν. Και έχει υπογράψει ο κύριο Σιμίτη, έχει υπογράψει ο κύριο Βενιζέλο. Έχει υπογράψει ο κύριος Παπανδρέου και έρχεται από τον εισαγγελέα Τεωρίου Πάγου, ο πολύ καλός νομικός Γιάννη Ντάσκας, τα ξέρει αυτά. Η παραγγελία που ήρθε Γιάννη Ντάσκα από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου δεν ήταν Άκης, ήταν ο Άκης και το Κησέα. Και οι υπόλοιποι υπουργοί, οι μετέπειτα υπουργοί. Αυτοί τι κάνανε. Κουκουλώσανε την υπόθεση και τα ρίξανε όλα στον Άκη. Πήραν το πτώμα και τα φορτώσαν στο πτώμα. Όχι όπως ήταν αθώο και το πτώμα βέβαια, αλλά δεν πήγαν οι άλλοι. Καταρχήν, εάν πάνε φυλακοί όσοι έχουν φάει λεφτά από την Ελλάδα, πρέπει να κτίσουμε 6 καινούργιες πτέρυγες στον Κορυδαλό. Σε ό,τι με αφορά, να κλείσω με το θέμα της διαφθοράς με μία ερώτηση ακόμα. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα ο λογαριασμός, και να με διαψεύσετε σε αυτό αν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω λάθος. Ο λογαριασμός, ο απολογισμός δεν έχει δοθεί. Γιατί από 2 δισεκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας στήχησαν
22 δισεκατομμύρια ευρώ. 22 δισεκατομμύρια ευρώ όταν στενάζει ο ελληνικός λαός, γιατί του περικόπτουν 500 εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια και λέει τεράστιο το πλήγμα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, κύριε Πρόεδρε. 200.000 πλαστές συντάξεις. Έπρεπε να έχει λειτουργήσει το γουδί. Ακούστε το ερώτημα. Επιλικό στο γουδί, άκουσε Γιάννη. Ναι. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είμαστε μαχόμενοι δημοσιογράφοι και οι δύο. Η Μαρία, όπως είπε, είναι πολύ μικρή. Ναι. Γιατί πήγαιναν όλα πίσω. 23 ετών σε μικρή. 20 χρόνια στη δουλειά, λέω. Όχι, καλά. Χρύβε χρόνια. Λοιπόν, Γιάννη, θυμάσαι που δεν κάνανε διαγωνισμούς και το πηγαίνα πίσω, και το κάναμε ανάθεση. Βεβαίως. Όλα γίνανε. Το κόλπο. Το κόλπο, το μεγάλο σατανικό κόλπο των απατιώνων του Πασόκ. Δεν κάνανε διαγωνισμούς εγκαίρως, το αφήνανε. Όταν έφανε στο παρένα, ανάθεση. Mm-hmm. Εκεί φαγόθηκαν τα λεφτά. Πολλά λεφτά. Γιατί λέτε του Πασόκ, γιατί διώξε κανέναν η Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής που ήρθε είπε ότι ξέρετε, βρήκαμε εδώ παρανομίες και διώξε λοιπά. Πασόκ, και έκανε Ολυμπιακούς αγώνες. Διώξε κανείς στο Πασόκ, από το Πασόκ. Τη Νέα Δημοκρατία, όταν η Λίτων, σου θυμίζω Γιάννη, γιατί θα σε πάω πάρα πολύ μακριά, βρήκε ο Πολ Μακ, ο υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, ο Μακέιν, βρήκε λοιπόν 10% μίζες στα αεροπλάνα τη Λίτων, τα βρήκε, τηλεφωνεί στην Ελλάδα, λέει στείλτε μου ένα σημείωμα να ψάξω τους λογαριασμούς Ιζαμπέλ και Μάτιν, δεν τους ψάξαμε, εμείς τους ξέρουμε. Μετά κάνει ύστερα από 2 χρόνια πάλι έρευνα ως πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου και βρίσκεται ότι τα πήρε το Πασόκ για τα αεροπλάνα. Για τα ελικόπτερα του ναυτικού. Άρα λοιπόν είναι απατεώνες. Ο ένας απατεώνας καλεί τον άλλο απατεώνα. Η Λίτων δεν τη φορτώνεται στο Πασόκ. Πώς? Τη Λίτων δεν τη φορτώνεται. Όχι, στο Πασόκ. Όχι, φορτώνεται το Πασόκ έναν έρευνα. Φορτώνεται στο Πασόκ το 95, αυτό πήγε με τα ελικόπτερα ναυτική συνεργασία. Τα ίδια κόλπα κάνουν. Δηλαδή και δεν τυχαίο Γιάννη Δάσκαση, παρακολουθεί στενά τα πράγματα. Ότι κανένα υπουργό εθνική άμυνα δεν είναι στη Βουλή. Έχουν εξαφανιστεί όλοι. Ναι. Όλοι. Όμως θέλουμε για το δικό σας κόμμα. Μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Είπα, εξαφανίστηκαν όλοι οι υπουργοί οικονομικών εκτός από του Μημαράκη που θα εξαφανιστεί τώρα. Είναι πρόεδρος στο Ίδρυμα Καραμαλή ο Βαγγέλης Μημαράκης. Βέβαια, παρατηρούμε ότι δεν μιλάει όσο μιλούσε παλιότερα που ήταν συνεχώς στις τηλεοράσεις, συνεχώς με εκείνο το πλατή χαμόγελο και το γέλιο. Όχι, εγώ δεν το συνδέω. Δεν συνδέω το όνομα, δεν συνδέω το όνομα με λαδροχειρίες. Αυτά δεν είναι δική μου δουλειά να κάτσω να ασχοληθώ. Να. Εγώ λέω ότι η Βαρβιτσιώτης εκτός Βουλής. Μετά γίνεται ο Αρσένης εκτός Βουλής. Μετά γίνεται ο Τσοχατζόπουλος, ο Παπαντονίου εκτός Βουλής. Γίνεται ο Σπυλιοτόπουλος εκτός Βουλής. Όσοι πέρασαν αυτό το Υπουργείο εξαφανίστηκαν. Αυτό λέω. Την διαπίστωση κάνω χωρίς να συνδέω αναγκαστικά με μορφή. Συγκεκριμένη δέσμευση του κόμματός σας για να κλείσουμε το θέμα της διαφθοράς σε σχέση με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και σε σχέση με το αν θα βοηθήσετε να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο μετά τις εκλογές. Ακόμα και αν συμμετέχετε σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Θα πούμε μετά για τις συνεργασίες. Συγκεκριμένη δέσμευση. Τι θα κάνετε? Δεν λέω για μαχαίρι. Θα θέλω για μπαλτά. Για φτάσει βαθιά. Αν δεν σταματήσει αυτό το εκφυλιστικό φαινόμενο της διαφθοράς, δεν πρόκειται να σηκώσουμε κεφάλι. Συνεχίζεται όμως και σήμερα. Και τώρα που λέμε, συνεχίζεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να θελήσουμε αυτό το έρμο σύνταγμα που επέβαλε ο Βενιζέλος μαζί με τον Βραβτσιώτη, που τους δίνει το καταδίωκτο. Το ξέρει πολύ καλά το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει δεν μπορείς μετά από 2 μήνες. Δηλαδή κλείνει μια βουλή, ανοίγει μια άλλη, ξανακλείνει, τέλειωσε. Καθαρίσανε όλοι. Τώρα μεθαύριο, τώρα που έκλεισε η Βουλή, καθάρισε ό,τι αφορούσε τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Μην κορδευόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε δηλαδή και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και ο Υπουργός να έχει ευθύνη όσα χρόνια έχει ευθύνη. Ο οποιοσδήποτε πολίτης της χώρας. 20 χρόνια να μου φαίνεται το κακούρημα. Αλλά τόσο να έχει και ο Υπουργός. Πάμε από το θέμα της διαφθοράς στο όμορο θέμα. Η διαφθορά λέει λάτισε τα δημόσια ταμεία. Τα χρήματα τα ψάχνουμε. Το Σπίγκελ εντόπισε 600 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων της Γαλλίας, ο κύριος Ντελπλά, λέει ότι η Ελλάδα, η Γερμανία, χρωστάει στην Ελλάδα 576 δισεκατομμύρια από τις γερμανικές αποζημιώσεις, οφειλές, αναγκαστικά δάνεια κλπ. Μια απλή πρόσθεση, κύριε Πρόεδρε, δίνει 600 δισεκατομμύρια που λέει το Σπίγκελ. Άλλοι το ανεβάζουν ακόμα πιο πάνω, άλλοι το πηγαίνουν μέχρι 450. 600, να το πούμε, 500 και 500 τόσα για τις γερμανικές αποζημιώσεις κάνουν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Αυτή η έρμη χώρα μας λέει ότι χρωστάει από τα δάνεια και είναι και ερώτημα και αυτό αν πράγματι είναι τόσα τα ποσό, 330 δισεκατομμύρια. Όταν μας χρωστάνε δύο κολοσσοί, η Γερμανία 576, η Ελβετία και η φορολογική παράδεισοι, τους βάζουμε κολοσσούς γιατί εκεί ακουμπάνε τα χρήματα, τα κρύβουν όλοι, 600, ένα τρισεκατομμύριο, μπορεί να μιλήσει... Κολοσσός μέσω έστω τέλος. Ναι.
μπορεί να μιλήσει κανείς, κύριε Πρόεδρε, για οικονομική κρίση και εμείς θα σας πιστέψουμε, τους πολιτικούς εννοώ, θα πρέπει να πιστέψουμε τους πολιτικούς ότι έχουμε οικονομική κρίση ανάγκη να κουμπούν στην τάξη των 300 ευρώ. Πολιτική ακρισία. Δεν είμαι οικονομική κρίση, έχουμε πολιτική ακρισία. Καταρχήν, Γιάννη, τι λέτε εσείς και τι λέτε ότι, το κόμμα σας γι' αυτό το λέω. Ναι, καταρχήν, πρέπει να πω, και όποιος θέλει να σπεύσει γρήγορα, γιατί άμα δεν σπεύσει, θα χαθούν τα λεφτά, φεύγουν από την Ελβετία και πήγαινε όλα στη Σιγκαπούρη, όπου εκεί υπάρχει το καταδίεκτο, δεν ανοίγουν με τίποτα. Είναι ο νέος παράδεισος. Η Σιγκαπούρη. Ναι, η μόνη δυσκολία είναι ότι πρέπει να πας αυτοπροσώπως να ανοίξεις. Καλά, πρότεινε και ο Σαμαράς φορολογική αμνηστία, βέβαια, έτσι. Καλά, ο Σαμαράς, εντάξει, λέει αυτά που λέω πριν από 3 χρόνια. Εντάξει, σοβαρά πράγματα. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μία εκροή από την Ελβετία ακριβώς για αυτούς τους λόγους και πάνε στη Σιγκαπούρη, τίποτε χάθηκαν διαπαντός τα χρήματα. Διαπαντός. Μεγάλη ζημιά. Δεύτερον, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι πολύ περισσότερα, βέβαια. Εγώ θα συμβαζόμουν να πάρουμε και τα 500 που είπες εσύ. Δηλαδή, ξοφλάμε και έχουμε και άλλα 170 στην τσέπη. Δεν το κάνουνε. Δεν με καταλάβατε εσείς, είπα πριν, να το επαναλάβω. Ο Σάκης έλεγα τη λέξη Μέρκελ στο γραμμένο γραμμαξί μου, χτυπάγανε προσοχές. Λοιπόν, ποιος θα πάει να διεκδικήσει επάνω. Ποιος θα πάει να διεκδικήσει όταν ξέρουν ότι η Πρωθυπουργία περνάει από τη Μέρκελ. Το έπεσε καμπόης ο Σαμαράς, Λεβέντης, Μάγκας. Πήγε δύο φορές επάνω στο Λαϊκό Κόμμα, πέρασε η Μέρκελ και του γύρισε την πλάτη, το θυμάστε στο βίντεο, και από την άλλη μέρα αμέσως τούμπα όλα, κολοτούμπα, ζήτω η Μέρκελ. Φόσο ξέρει ότι η Πρωθυπουργία περνάει από την κυρία Μέρκελ. Άρα λοιπόν, πώς θα πάει να διεκδικήσει από την κυρία Μέρκελ 500, 600, 700 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Βενιζέλος έκανε το μάγκα τον καμπόη στους Τροϊκανούς μια φορά, φύγανε αυτοί και τις παρακαλάγαμε, ελάτε πίσω, ελάτε πίσω. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό. Όταν τους βάζουν και υπογράφουν ένα χαρτί, που όταν το είδα τρόμαξα. Όταν σας λέω τρόμαξα, τρόμαξα. Που έλεγε, μόνο στα αγγλικά, εκεί είναι πολιτική απατεώνα και όχι στα ελληνικά να το διαβάσει ο κόσμος, λέει το χαρτί. Οι αρχηγοί που υπογράφουν αυτό το κείμενο δεσμεύονται όσο πολιτεύονται να μην ασκήσουν πολιτική αντίθετα από το μνημόνιο. Πάμε όμως συγκεκριμένα στην απάντηση. Έτσι. Τι θα κάνατε για τα λεφτά προκειμένου να έρθουν τα λεφτά από το εξωτερικό, τι θα γίνει με τα λεφτά της Ελβετίας και αν συμφωνείτε με πολύ αυτό απλά που είπε ο κύριος Σαμαράς, να υπάρχει φορολογική αμνηστία. Ας απαντήσουμε και στα δύο για όσους θα φέρουν πίσω. Αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η ανάγκη για λεφτά στη χώρα που φέρνει τα μέσα και από εκεί πέρα καθαρίζει. Αλλά και οι άλλοι δηλαδή που. Εντάξει, δεν ποιο είπε ότι είναι ηθικό, έχω ανάγκη. Δηλαδή πάλι 2 μέτρα, 2 σταθμά. Έχω ανάγκη, δεν είναι θέμα. Άμα μείνω απ' έξω θα πεθάνουμε όλοι. Φέρε τα μέσα μας και σωθούμε και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι ηθικό, θα σου πω ότι είναι ηθικό. Αλλά πώς θα πεθάνουμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μου λες, κοίταξε, τα παιδιά μου πεινάνε. Έχουν σημαντική να κλειστά τα μαγαζιά, θέλω γάλα. Από εκεί πέρα, πώς θα έρθει το γάλα στο σπίτι σου, δεν σε ενδιαφέρει. Ακόμα και αυτά που προέκυψαν από παράνομη δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω, το παιδί είναι έτοιμο να σκάσει, δεν έχει γάλα. Και μου λες γάλα. Εάν εγώ πάω και το πάρω το γάλα ακριβά, το πάρω φθηνά ή το βάλω στη τσέπη και στο φέρω, το παιδί σου θα ζήσει. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να ζήσει το παιδί μας που λέγεται Ελλάδα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν είναι ηθικό, Μαρία. Σαφώς δεν είναι ηθικό. Πάμε όμως σε μια ουσία πράγματα. Πώς θα πάρω τα λεφτά, μου είπες, από τη Γερμανία. Θα πήγαινα στο καλύτερο γραφείο δικηγόρων του Ισραήλ και θα λέτε τίποτα. Στο Ισραήλ. Όπως αυτοί πήραν τα δικά τους, πάρτε και τα δικά μας. Πολύ απλά είναι. Γιατί πήραν δυσκολίες. Στο καλύτερο Ισραήλ. Κύριοι, σας δίνω με 30% να μου φέρετε τα λεφτά. Μόλις οι Εβραίοι πάρουν δουλειά στα χέρια, θα δεις πώς θα την καθαρίσουν αμέσως. Γιατί χρειάζεται να το ψάξω πάρα πολύ. Να γίνουμε λίγο πιο καχύποπτοι και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, πληροφορίες δημοσιογραφικές που σχεδόν επιβεβαιώνονται ότι κάποιοι από τις ελβετικές τράπεζες έχουν κυκλοφορήσει λίστες με καταθέτες Έλληνες. Και ότι αυτές οι λίστες ατύπως έχουν φτάσει στα χέρια των Γερμανών και των Αμερικανών σίγουρα, αλλά και στα χέρια κάποιων Ελλήνων. Και υπάρχουν και λένε μέσα ονόματα, υπάρχουν ονόματα μέσα που είναι καυτά. Μήπως εμείς προσπαθούμε τα κόμματα εξουσίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο βουλευτής, ο Έλληνας, ο Ζησιάδης στην Ελβετία, είπε ευθέως, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έχουν πολιτικούς μπλεγμένους στους λογαριασμούς στην Ελβετία και δεν θέλουν να ζητήσουν καν και να βγουν απλό ονόματα, άνοιγμα. Έτσι. Εντάξει, που έχω διαφωνία μαζί του. Το μάζεψε. Όταν το λες, το ξεκινάς και θα πας μέχρι τέλος. Άξιζε το μαζί, γιατί φοβήθηκε κάποιες συνέπειες. Σαφέστατα υπάρχουν λεφτά στην Ελβετία. Ήταν ο επίσημος παράδεισος. Τώρα χαλάει και αλλάζονται σε παραδείσους. Τα λεφτά αυτά θα τα χάσουμε. Και γιατί θα γυρίσουν, Μαρία μου, το ζητούμενο. Οπότε λέτε εσείς, με κάθε κόστος, ακόμα και έτσι. Δεν γυρίζουν όμως. Αυτό πάνω να σου πω, Μαρία μου. Και έτσι δεν γυρίζουν, Μαρία μου. Γιατί όταν η Ελλάδα, η διαπογραφή του κ. Βενιζέλου και του κ. Σαμαρά, κόβει ψαλιδί στον τρίτο τα χρήματα των ομολογιούχων. Ποιος θα φέρει λεφτά στην Ελλάδα?
Έχει ο Ντάτσκας έξω 100 εκατομμύρια. Πώς τα έβγαλε, δεν ξέρω πώς τα έβγαλε. Να τα φέρει μέσα όταν του πήρε τα λεφτά από τα μόλογα που εμπιστεύτηκε την πατρίδα Ελλάδα. Μας πήρε ένας τηλεθεατής πριν μπούμε στο στούντιο και ζήτησε να σας κάνουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα? 7.000 άτομα έχουν ήδη προσφύγει, μικρομολογιούχοι, και έχουν κουρευτεί τα ομόλογα περίπου 14.000 μικρομολογιούχων. Τον παραπέμπω στα πρακτικά που αυτά τα χρήματα ήταν. Το πουγγί τους, ήταν για τα παιδιά τους, ήταν για τα γεράματά τους. Τι θα κάνατε γι' αυτό? Μαρία μου, παραπέμπω στα πρακτικά της τελευταίας εβδομάδας, mm-hmm. πόσες φορές το σήκωσα. Έλεγα εκεί μέσα, όσο ήμουν εκεί, mm-hmm. λέω: Κοιτάξτε κύριοι, δεν μπορούμε να προδώσουμε τους Έλληνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν λέτε, βάλτε ένα όριο. Mm-hmm. Κάτω από 500.000 δεν τα αγγίζετε. Δεν μπορείτε να αγγίξετε. Έχουν γίνει εγκλήματα. Εφέτος θα έχουμε λιγότερο τουρισμό. Γιατί θα έχουμε λιγότερο τουρισμό? Γιατί είχε 40 εκατομμύρια. Ο ΙΟΤ του τα βάλανε ομόλογα, γίνανε 16, δεν πάει καν διαφήμιση στο εξωτερικό. Πώς θα γίνει όμως αυτό τώρα? Αυτό είναι μια ωραία υπόσχεση να την πω. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει? Έχουν κουρευτεί. Εγώ νομίζω ότι το όλο παιχνίδι θα γίνει μέσω των μετοχών των τραπεζών. Από εκεί πέρα υπάρχει και τρόπος και μέθοδος, αλλά κανείς δεν θέλει να την εφαρμόσει, mm-hmm. γιατί εδώ δυστυχώς, εκτός από τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς, κυβράνε και οι τραπεζίτες. Μην έχετε καμία ψευδέστηση ότι είναι ισχυρότερος, ξέρω εγώ, ο κύριος Σαμαράς από κάποιους τραπεζίτες. Όχι, δεν είναι. Απόδειξε ότι τους κάνουμε όλα τα χατήρια και όλα τα. Τραπεζίτες εννοείται Έλληνες ή και το εξωτερικό? Ή το εξωτερικό. Να σου πω κάτι. Η οχιά είναι η εσωτερική, εξωτερικά είναι οχιά. Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Γαλλία. Γίνονται προεδρικές εκλογές και εκεί και γίνονται στις 6 Μαΐου επαναληπτική Ολάντ και Σαρκοζή είναι. Κοιτώντας το πρόγραμμα του σοσιαλιστή του Ολάντ. Στο θέμα μεταναστευτικό και στο θέμα οικονομία λένε το εξής. Στο μεταναστευτικό λέει επιλέξει, όπως δημοσιεύθηκε, θα φροντίσουμε όταν πάρουμε την εξουσία να μείνουν στη Γαλλία, να παραμείνουν, όχι να μπουν στη Γαλλία, να παραμείνουν στη Γαλλία μόνο όσοι από τους μετανάστες χρειαζόμαστε. Έτσι κάνει τη διατύπωση. Μπράβο, ήρθε στο πρόγραμμα Καρατζαφέρη. Χαίρομαι που ο κ. Ολάντ ήρθε στο πρόγραμμα Καρατζαφέρη, γιατί. Όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση, μου τα ψιλοέριξε. Mm-hmm. Σιγά σιγά όμως προσαρμόζεται. Όμως, μην κοδευόμαστε, Γιάννη, πάμε κατευθείαν στην ουσία. Χίλιες φορές Ολάν. Χίλιες φορές Ολάν. Χίλιες φορές Ολάν. Σε σχέση με τον Σαρκοζή, τον Σαλονικιό, τον Έλληνα. Άσε ο Σαρκοζή. Που είχε στη Βουλή ο μέσα Σαρκοζή και μίλησε. Ο Σαρκοζή μου άρεσε όσο ήταν αυτόφωτος και αυτόμονος. Mm-hmm. Όταν πήγε και έμπλεξε στο φρουρό, στη φόδρα της κυρίας Μέρκελ, με είχε απογοητεύσει. Εγώ θέλω λοιπόν τον Ολάν και την κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία έχει σχεδόν πανομοιότυπο πρόγραμμα με τον κύριο Ολάν. Σε σχέση με το ευρώ, και με κάνει να πριτανεύσει εις τους Γάλλους ακροδεξιούς η λογική ότι εδώ είναι πιο σωστός δρόμος. Εγώ γιατί θέλω τον Ολάν. Γιατί το έχω πει χίλιες φορές, δεν μπορεί να ζήσει η χώρα από το μνημόνιο. Θα σβήσει η χώρα. Δεν θα έχουμε χώρα εφέτος. Λέω λοιπόν, έχω ξεκινήσει. Έχω μιλήσει με 42 ευρωβουλευτές, Γιάννη, από την εποχή που ήμουν αντιπρόεδρος της ΙΝΤΕΜ των Ευρωσκεπτιστών και τους χαίρομαι πάρα πολύ. Και μιλάτε για ένα μέτωπο του Νότου. Του Νότου. Λέω, όλος ο Νότος που έχει πρόβλημα πάμε πάνω. Η πονηρή κυρία Μέρκελ, γιατί κάποιοι έχετε υπόψη σας και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Δεν βλέπουν. Η κυρία Μέρκελ τι κάνει? Μόλις βλέπει και το πράγμα στρίβει η Γαλλία πάνω να αλλάξει, mm-hmm. πάει και προσεγγίζει το Μόντι για να βάλει μία μύγα στο ρουθούνι της Γαλλίας. Και λέω, παιδιά, να σπεύσουμε, να τρέξουμε, να πάρουμε τη μυγούλα, να την βάλουμε στη μύτη της Μέρκελ. Αν δεν κάνουμε ένα μέτωπο όλοι νότι, mm-hmm. απέναντι στον ισχυρό Βορρά και να εξηγήσουμε ότι κυρία, μπορούμε. Το ευρώ, βεβαίως και μπορούμε. Έτοιμο είναι το πράγμα, έτοιμο είναι, Γιάννη, με εμένα. Πώς το λένε, Ευρωπαίος Επίτροπος με ειδοποίησε και μου είπε όλα αυτά τα πράγματα για το Βερολίνο και θυμάσαι που στο είχα πει στο ραδιόφωνο ναι. ότι βγαίνουν οι αποφάσεις. Έτοιμο είναι. Περιμένουν κάποιον να ξεκινήσει. Το Σπάρτακο περιμένει η Ευρώπη. Ανοίξατε όμως τώρα δύο μεγάλα θέματα. Θα μιλήσουμε για το μνημόνιο μετά και για το αν υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης. Επειδή αναφερθήκατε όμως στα ποσοστά της. Όχι επαναδιαπραγμάτευσης. Πλήρης κατάργησης. Πλήρης κατάργησης. Πλήρης κατάργησης. Μέσω της Ευρώπης. Ο κόσμος μας... όμως, να σας θέσω όμως ένα συγκεκριμένο όχι, ερώτημα για να είμαστε συγκεκριμένοι. Όχι Μαρία μου, μόνο στο κράτος έβλεπε όχι, μέσω του Νότου θα πάμε για πλήρη ανατροπή. Ναι. Πλήρη ανατροπή του μνημονίου. Του μνημονίου, της πολιτικής λιτότητας απέναντι στο Νότο. Με ποιο τρόπο. Δεν μόνο, όλος ο Νότος, αν πάει όλος ο Νότος επάνω και πει, κοιτάξτε, μέχρι εδώ δεν αντέχουμε παραπάνω τη λιτότητα. Ήδη σας έπεσε, Μαρία, ο παρτενέρ που λέγεται Ολλανδία. Έπεσε η Ολλανδία. Με λιτότητα 1% αυτή τη μορφή στην Ελλάδα. Δεν πάει η κυρία μου, σταματάμε εδώ. Δεν μπορεί. Εάν διευθυνύνει το ευρώ να γίνει 1:1 με το δολάριο, να κάνουμε εξαγωγές εμείς ονότες που δεν μπορούμε, να έρχομαι με τουρίστες που δεν μπορούμε, δεν γίνεται τίποτα. Τελείωσε το παιχνίδι. Δεν πάω εγώ τώρα με το Σαμαρά και το Βενιζέλο να αλλάξουμε το ΚΕΚ και τα λοιπά. Στο ξέρουμε, μόλις δείξει μια κραπεζιά ο Πολυτόμψη, κάθονται κάτω. Εγώ λέω πάμε όλο τον Νότο. Τους έχω ξεσηκώσει ήδη. Όπως ξεσήκωσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Όταν του το είπα μέσα στο Φεβρουάριο και μου λέει: Μην το κάνει τη Γιώργο, σου βάλουμε πιπέρι στο στόμα. Το έκανα μόνο μου. Ήρθε στην Ολομέλεια το θέμα και έγινε στην Ευρώπη αυτό που έγινε. Μπορούμε. Όταν πάλι σε αυτού του ίδιου ανθρώπου, ή παραπλήσιου, ποιο ήταν τότε, του έλεγα για το Ευρωσύνταγμα: Δεν θα το ψηφίσω, πάμε κόντρα. Μου λέγανε: Όχι, θα ψηφιστεί. Ξεσηκώσαμε εμεί οι ευρωσκεπτιστέ, του Γάλλου και του Ολλανδού. Και τι κάναμε, καταργήσαμε το Ευρωσύνταγμα. Γίνεται, σας πω. Ένα λεπτό όμως. Το ξέρω το καλά. Το αυτό έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, το έχουν ψηφίσει κάποιοι άνθρωποι. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Το Ευρωσύνταγμα το έχουν ψηφίσει όλες τις χώρες. Αυτό ακούγεται. Το Ευρωσύνταγμα το έχουν ψηφίσει όλες τις χώρες. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο και θα ήταν ευχή, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Όμως το μνημόνιο εκεί, οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες και 7 του Μαΐου πρέπει να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Αν πάμε και καταγγείλουμε το μνημόνιο με ένα έλλειμμα 9% την επομένη. Πώς εγγυάστε ότι θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, συγκεκριμένα αυτά κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα ψευδεδρύματα πήγε να τα βάλει και ο Παπανδρέου με το δημοψήφισμα και έπεσε την ίδια ώρα. Εγώ δεν δέχομαι αυτά τα ψευδοδήματα. Η πληρωμή μισθού και σύνταξης είναι ψευδοδήλημα, κύριε Πρόεδρε. Δεν δέχομαι αυτό το ψευδοδήλημα. Δεν πτωχεύει η Μαρία μου. Δεν πτωχεύει η Μαρία μου. Αφήστε τους μονόδρομους αυτούς τους οποίους λένε κάποιοι. Δεν πτωχεύει μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Δεν πτωχεύει μια χώρα που έχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Δεν πτωχεύει μια χώρα που έχει τόσο εύφορη γη που ό,τι σπαίνει φυτρώνει. Δεν πτωχεύει μια χώρα που έχει ένα τόσο ορυκτό πλούτο. Εδώ δεν πτωχεύει μια χώρα που έχει τόσα πετρέλαια. Από το στόλο. Πώς? Εδώ είναι τα λεφτά από το στόλο. Να φροντίσουμε να είναι εδώ τα λεφτά από το στόλο. Να φροντίσουμε. Mm-hmm. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι του στόλου. Κύριε Πρόεδρε, ο Λαντ λέει μαζί, είπε μαζί με τα άλλα για να μείνουμε στο θέμα, να πάμε στην οικονομία. Λέει ότι. Σημερινή είδηση είναι αυτή, ότι εμείς. Θα παλέψουμε, θέλω να βγω, θα παλέψουμε να σταματήσει το πρόγραμμα λιτότητας στην Ελλάδα, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Σε όλο τον Νότο, όχι μόνο Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το συζητούσαμε με τη Μαρία πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη πτώση μισθών, όπως λέει ο ΩΣΑ, πτώση 25% και βάλε στα εισοδήματα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση. Όχι, διαφωνώ. Και σήμερα έστειλα και μια επιστολή. Δεν μετράς μόνο, Γιάννη μου, την πτώση. Τη μισθολογική που έχει, πρέπει να μετρήσει όμως και την ακρίβεια των προϊόντων που είναι 2,5 φορές επάνω από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Έτσι. Άρα λοιπόν έχω μείωση 60%. Δεν έχω 25%. 25% θα ήταν η μείωση των μισθών μου, εάν τα προϊόντα τα οποία αγοράζει η κυρία Μαρία Νικότση εδώ και η κυρία Ζανέτη στη Γαλλία ή η κυρία Φρολάιν εκεί πέρα ήταν ίδια. Έτσι. Όταν εγώ πληρώνω 3 φορές επάνω τα προϊόντα, η μείωση τη αγροαστική μου δύναμη είναι 60%. Άρα λοιπόν. Πάμε για διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Έχετε ένα δικό σας άνθρωπο, συγγνώμη Μαρία, για να συνεχίσω ακριβώς αυτό. Έχετε ένα δικό σας άνθρωπο, ο οποίος κατεβαίνει και υποψήφιος. Και είχαμε κάνει ένα θέμα με στοιχεία που μας έδωσε και με τον αγώνα που έκανε εκείνος. Είχαμε κάνει και πρώτο θέμα και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα τον κύριο Φλωρά, ο οποίος παλεύει τα καρτέλ. Πάλεψε το καρτέλ του βιβλίου, όπου έπεσαν τεράστια πρόστιμα, 30 εκατομμύρια κλπ. Γιατί αναγνωρίστηκε ότι πράγματι στη χώρα μας λειτουργούν καρτέλ. Και αυτά ευθύνονται για την ακρίβεια. Τα καρτέλ. Ο Σιούφας τα κήρυξε πόλεμο το 2004. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Άλλοι κήρυξαν πιο πριν. Γιατί δεν τα πολεμάει κανείς. Το πρόβλημα της χώρας είναι τα καρτέλ και οι καρτελοθήκες. Πολλοί είμαστε φακελωμένοι. Τα καρτέλ. Υπάρχει καρτέλ του καφέ. Υπάρχει καρτέλ της μπύρας. Υπάρχει καρτέλ του κρέατος. Τι κάνει επιτέλους αυτό που μου βάλει, και ένα δικαστή εκεί πέρα. Τι κάνει τόσο καιρό. Δεν έχει εντοπίσει τίποτα. Πας εσύ και σου λέει στο ψηλή κατσίδικο. Λες θέλω να πάρω αυτό, αλλά όχι. Εάν βάλεις μέσα το τάδε προϊόν, δεν θα σου βάλουμε καθόλου τα δικά μας. Δεν είναι το μονοπόλιο. Ναι. Δεν έχει μονοπόλιο η 3Ε. Τι κάνουμε. Τίποτα. Είμαστε στο έλεος των μονοπωλίων. Μονοπόλια και πολυεθνικές. Γιάννη Δάσκα Μαρία. 27 δις το χρόνο, 27 δις το νούμερο το πιάνετε, 27 δις το χρόνο, βγαίνουν από Carrefour, από IKEA, από Praktiker, από Media Park, από Lidl. 27 δισεκατομμύρια βγαίνουν στις χώρες τις μητρικές. Τα λεφτά που πας και αγοράζεις εσύ, τα λεφτά που πας και αγοράζεις εσύ, μαζεύονται και πάνε στις μητρικές χώρες. Όταν εγώ κάθε χρόνο έχω 27% μείον, 27 δισεκατομμύρια μείον στο παντελόνι μου, 27. Και 12 δισεκατομμύρια μείον που έχω από τους λαθρομετανάστες που βγάζουν στις χώρες τους, έχω 40 δις μείον. Πώς θα λέξω το έλλειμμα. Η ηρωίνη να πουλούσε επισήμως, η χώρα δεν μπορούσε να βγει. Επομένως λοιπόν, αν δεν κλείσουμε τις τρύπες από κάτω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτά οι θεωρητικοί δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί οι δύο τους, ο Γιωργάκης και ο Αντώνης, στη Βοστόνη παίζανε μονόπολη. Εκεί έχουν μείνει, στη Μονόπολη. Δεν έχουν καθίσει κάτω, δεν δουλέψανε κάτω, δεν υδρώσανε. Τον υδρότα που είχε εσύ, το αίμα που είχε εσύ, τα δάκρυα που είχε εσύ, πότε αρχίσανε αυτοί. 16-26 ετών γίνανε βουλευτές. Πότε να μάθουν τη ζωή. Έτσι λοιπόν, μη γνωρίζοντα τη ζωή, φτώχευσαν τα κόμματά του. 250 δισεκατομμύρια. 250 εκατομμύρια χρωστά η Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι αγροτική. Πτωχεύει η αγροτική, το ξέρουμε. Ναι. Εντάξει.
250 εκατομμύρια και ζητάνε και άλλα λεφτά για να πάνε σε εκλογές. Αυτοί που πτώχευσαν τα κόμματά τους θα φτιάξουν τα οικονομικά της χώρας. Να τρελαθούμε. Λοιπόν. Και ο Καρατζαφέρης δίνει 1 εκατομμύριο πίσω, δίνει σχεδόν 500,000 και έκανε το άγαλμα του Αλεξάνδρου που δεν έκανε η πατρίδα που όφιλε. Και σήμερα ο Καρατζαφέρης κουβάλαγε με ένα γερανό ένα ιατρείο σε ένα χωριό έξω από τα Στήρα, γιατί ξαπλάνουν τους ασθενούς στο καφενείο επάνω και τους εξετάζανε. Και δεν είχαν ιατρείο. Και προσπαθούσαν 3 μήνες να στείλει ένα ιατρείο το Υπουργείο και δεν μπορούσε να γίνει. Και πήγε και τα αγόρασε και τους πήγε το ιατρείο σήμερα. Δηλαδή με τόσο μικρά πράγματα η περιφέρεια ανασένει. Ένα ιατρείο ρε παιδί μου, ζητάγανε. Σας περίσσεψαν σας λεφτά, γιατί θα μου απαντήσετε όμως μετά το διάλειμμα στο ερώτημα. Ναι. Αν είσαι νοικοκύρης, περισσεύουν πάντα λεφτά. Σας περίσσεψαν γιατί με τα θηριώδη ποσά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να πάρουν πολλά ιατρεία. Και δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες κοινωνικές προσφορές. Ιατρείο δεν μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία είναι ψυχιατρίο για να μπουν όλοι μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε μετά το διάλειμμα, έχετε ανοίξει πολλά θέματα. Θέλουμε να μάθουμε με ποιους θα τα κάνατε όλα αυτά εντός Ελλάδας, δηλαδή για το θέμα των συνεργασιών. Και επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα της Γαλλίας, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις και τη Λεπέν, θα θέλουμε να συζητήσουμε και το θέμα της ανόδου των ποσοστών της Χρυσής Αυγής εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο μαζί με το μεταναστευτικό. Επιστρέφουμε στο στούντιο για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Στο στούντιο φιλοξενούμε απόψε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, και έχουμε ανοίξει ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα και δυνατή κουβέντα. Για να καπελώσω εγώ τη Μαρία Νικόλτζιου, η οποία από σεμνότητα ίσως δεν θα αναφέρονταν σε αυτό. Η Μαρία Νικόλτζιου, κύριε πρόεδρε, πριν από 10 μέρες περίπου είχε φιλοξενήσει στο Ράδιο 9 τον Αλέξη Τσίπρα στη ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο το πρωί. Μεταξύ των άλλων. Δεν έχει καμία μυχή, τίποτα. Δεν έχει. Καμία μύχη. Δεν έχει, όχι. Κάθε άλλο. Μεταξύ των άλλων. Ψυχική εννοώ. Μεταξύ των άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι στο μεταναστευτικό πρέπει να μπει μια τάξη στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι. Να φέρουμε άλλο 1 εκατομμύριο. Δεν λέει, δεν είπε αυτό. Εντάξει, δεν, όχι, δεν είπε αυτό και του αδικείται. Ακούστε συνολικά το ερώτημα. Είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να μπει τάξη στο μεταναστευτικό και να μην έρχονται ανεξέλεγκτα και χωρίς, έτσι όπως έρχονται σήμερα, χιλιάδες μετανάστες. Μας λένε ότι έρχονται περίπου ένα χωριό την ημέρα μόνο από τον Εύρο. Από τα θαλάσσια σύνορα το καλοκαίρι έρχονται και 4 και 5 χωριά. Στη Γαλλία γίνεται τέτοια κίνηση να μην μείνει κανείς αν δεν τον χρειάζονται, αν δεν έχει άδεια. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, της Ελλάδας, η πιο ιστορική πρωτεύουσα, δεν έχει ιστορικό κέντρο. Και έχει και το μεγαλύτερο έχει ποσοστό. Έχει υστερικό κέντρο. Θα μας το πείτε. Έχει υστερικό κέντρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό λαθρομεταναστών ή μεταναστών σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με όλες τις χώρες. Εσείς κάποτε σηκώσατε τη σημαία πολύ. Φαίνεται τώρα τη σημαία να την σηκώνει περισσότερο η Χρυσή Αυγή. Να μας λένε στο κέντρο της Αθήνας κάποιοι είμαστε αριστεροί και ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρουν πράγματι είναι έτσι ή έχουν κάποια σκοπιμότητα σε αυτό. Τι συμβαίνει, γιατί εσάς φαίνεται να σας ξεπερνά το θέμα αυτό, φαίνεται να μην μπορέσετε να προσθέσετε. Κάτι ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, και στο ερώτημα του Γιάννη, ήθελα να προσθέσω αν θεωρείτε κι εσείς ότι κάνατε κάτι λάθος, ή αν είναι και προσωπικό σας στοίχημα, η άνοδος των ποσοστών της Χρυσής Αυγής, καθώς μέχρι τώρα εσείς είχατε σηκώσει πολύ αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, καταφέρνατε και αυτόν τον κόσμο κάπου το συσπηρώνατε εσείς. Κάποιος κόσμος τώρα φαίνεται ότι θέλει να ψηφίσει Χρυσή Αυγή γιατί νιώθει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο κέντρο. Τι απαντάτε σε αυτούς? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι μια τιμωρία των πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια. Θέλουν να τους τιμωρήσουν και πάει εκεί. Σας θυμίσω ότι το 1992 είχα πάει 30% ο Λεβέντης. Είναι μια τιμωρία του πολιτικού συστήματος. Και κάποιοι το ξέτραψαν. Θέλω να πω όμως αυτό που λέει τώρα ο Τσίπρας. Εγώ τα έλεγα το 2002. Αλλά όταν τα έλεγα το 2002, με λέγανε φασίστε όλα αυτά τα πράγματα. Και έλεγαν να το σταματήσουμε. Ας όψετε. Ο κύριος Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα από τότε και έγινε κακή αρχή. Έχουμε 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Το 73% των εγκληματιών που είναι στον Κορυδελό και σε άλλες φυλακές είναι λαθρομετανάστες. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το φωνάζω τόσο καιρό. Τώρα βρέθηκε αυτό το αστείο πράγμα με τα στρατόπεδα, όπως τα λένε. Και θα βάλουμε μέσα, λέει, 2.000, 3.000 στα 2 εκατομμύρια. Αστεία πράγματα. Mm-hmm. Μία είναι η λύση. Ή θα αναλάβει η Ευρώπη να τους πάρει εκεί, γιατί αυτοί ήρθαν για την Ευρώπη. Δεν ξεκίνησε κανείς από τη Σομαλία ή να έρθει στην Ελλάδα.
για την Ευρώπη. Μέσω Ελλάδος, έτσι είναι. Και προτίμησα από το Μαρόκο άλλος να έρθει γύρω-γύρω τη Μεσόγειο, Τουρκία και να έρθει εδώ, γιατί υπάρχει αυστηρή φύλαξη των συνόρων με την Ισπανία. Άρα λοιπόν, έρχονται για Ευρώπη. Πάρτε τους. Εάν δεν τους πάρετε, εγώ φεύγω από το Δουβλίνο 2 αύριο. Είμαι έτοιμος αύριο να αποχωρήσω από το Δουβλίνο 2 και να αρχίσω να σφραγίζω ταξιδιωτικά έγγραφα. Εδώ δεν θα μείνει λαθρομετανάστες για λαθρομετανάστες, το ξεκαθαρίσουμε. Δεν τον αντέχω οικονομικά καταρχήν. Δεν τον αντέχω πέρα όλων των άλλων. Πέρα τη εγκληματικότητα, πέρα ότι δεν μπορεί να βγει έξω, πέρα ότι η Αθήνα θυμίζει περισσότερο πρωτεύουσα του Ιράκ και τη Σομαλία. Δεν μπορώ και οικονομικά να το αντέξω. Πρέπει να σώσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και έχω ευθύνη γι' αυτό. Όταν τα έλεγα, με έλεγαν φασίστα. Τώρα πήραν το πρόγραμμα του λαός και το κόπιαλαν όλοι. Κάποιοι με έναν τρόπο πιο χυδαίο, άλλοι πιο συντηρητικό, αλλά όλοι. Τώρα, γιατί η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Ανεβαίνει γιατί υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει μια απελπισία και θα να τιμωρήσουν. Και λέει, θα σας τιμωρήσουμε, θα να βάλουμε αυτούς μέσα εκεί και να κάνουμε την Βουλή ζούγκλα. Και είπαν και κάποιοι άλλοι που σου λέει, αισθανόμαστε μια ασφάλεια. Τότε να ψηφίσουν μια εταιρεία security, έχει πολύ σοφισμό ο οδηγός. Βλέπετε, να μείνουμε σε αυτό το θέμα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή. Μπορείτε να το φανταστείτε να υπάρχει αντιπρόεδρος Βουλής Χρυσής Αυγής? Αυτό το σκεφτούν όλοι αυτοί, Γιάννη Ντάσκα, γιατί πάντα ήσουν διεισδυτικός, πάντα ήσουν και θα μπορούσε σήμερα να μην είσαι. Φτάσαμε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Πόσο μένουν ακόμα, 10 ημέρες, είπε η Μαρία. Ωραία. Γιατί αφήσαν να περάσει τράζιτ η Χρυσή Αυγή, εάν δεν είχε φάει την κανάτα στο κεφάλι ο Ευθυμίου, θα ασχολούνται κανείς μαζί? Γιατί την άφησε το σύστημα? Ποιος εξυπηρετείται επιτέλους με το να μπουν οι ναζιστές μέσα στη Βουλή? Γιατί δεν ανέσυρε κανείς ποιοι είναι? Ξέρετε ότι υπάρχει κανάλι εδώ γειτονικό σας που μόλις πας μέσα σου λέει πες ό,τι θέλεις, θα πεις τη λέξη Χρυσή Αυγή. Δεν θα την πεις. Δεν την πεις τη λέξη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι 60 και φοβόμαστε. Και της λέω, ωραία, θα έρθω και θα κάνω παντομήμα έτσι. Μα είναι εδώ, μιλάμε σοβαρά πράγματα. Πάμε σε εκλογές και φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Λέτε ότι ο κόσμος θέλει να τιμωρήσει τα δύο μεγάλα κόμματα. Κατά κάποιο τρόπο όμως τιμωρεί και εσάς. Γιατί είδαμε ότι δημοσκοπικά, τα ποσοστά δημοσκοπικά τουλάχιστον, ενώ αυτή την περίοδο τα δικά σας θα έπρεπε να αυξάνονται, καθώς είχατε το θέμα της μετανάστευσης. Ήταν Μαρία, βασικό θέμα της ατζέντα σας. Βλέπουμε ότι όταν δεν σήκωσα... τα πιστώνεστε αυτά τα ποσοστά. Μην κοδευόμαστε. Τώρα είμαστε ευφύς άνθρωποι και προπατημένοι. Όταν σήκωσα εγώ το ανάστημα εκεί μέσα, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αφήστε με ένα λεπτό να πω κάτι. Βεβαίως. Ελάτε όμως και με το μυαλό σας και οι τηλεθεατές σας, εκείνοι που σας λέω. Σε ένα δωμάτιο είναι 4 Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς, Παπαδρέου. Σε ζεύσεις κάθε τόσο είναι η Μέρκελ, η Λαγκάρντ, ο Ντράγκη, ο Όλι Ρεν και ο Πολ Τόμσεν. Και ένας μέσα λέει, όχι, δεν το υπογράφω, μα όχι, βαπ. Ξέρεις τι ψυχικά αποθέματα θέλεις εκεί μέσα για να πεις όχι, αντέχω και δεν υποχωρώ. Ξέρεις τι σημαίνει ότι κάνεις τη μούρη της Ευρώπης κρέας γιατί να εφαρμόσει αυτό το κολομνημόνιο σε όλες τις χώρες του Νότου και τους δημιουργείς μία αντίσταση ότι κάποιος σηκώνεται και φύγει από εκεί μέσα. Τρελός ήμουν εγώ να αφήσω 4 υπουργεία στην κυβερνούσα. Αλλά τρόμαξα και έφυγα. Ήξερα θα τιμωρηθώ. Ήξερα ότι υπάρχουν γραφίδες και μικρόφωνα που τα πιάνουν. Ή δεν τα πιάνουν. Ή δεν υπάρχουν να γυρώνουν τα γραφίδες και μικρόφωνα, κύριε Ντάσκα. Υπάρχουν που διαμορφώνουν. Υπάρχουν και, πάνε, πολλά και παίρνουν υποσίες. Και πάνε στο γραφείο εδώ πέρα και παίρνουν. Εταιρείες δημοσκοπήσεων, διαμορφώνεις και γνώμης. Ήξερα ότι θα πεθάνω. Πίστευα ότι θα πεθάνω. Άντεξα όμως. Και το γύρισα. Και τώρα πρέπει να μίλαγα με τον Μπρίτανη. Με τον Μπρίτανη και μου λέει είσαι πολύ πιο ψηλά από ό,τι σου είναι το 9. Κάποιοι όμως σας κατηγορούν και επειδή τα λέμε όλα ανοιχτά ότι κάνατε μια μεγάλη κολοτούμπα. Ότι σας έφυγαν και δύο βασικά στελέχη, ο Άντωνης και ο κύριος Βορύδης. Ότι αλλάξατε πολιτική. Όταν είδατε ότι κάπου τα ποσοστά να μειώνονται. Όχι, το πούμε συγκεκριμένα. Ότι ψηφίσατε το άρθρο 1 του μνημονίου. Ωραία. Το ψηφίσατε και γιατί είπατε ότι είναι απόλυτη ανάγκη, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς. Και λέω ότι δεν έπρεπε. Αυτό που λέτε εσείς τώρα το κολομνημόνιο, δεν έπρεπε να το ψηφίσετε και τότε. Όχι, αυτό σε αυτή την κριτική πώς απαντάτε. Να το ξέρω. Παρακαλώ να έχω μια λευκή βίβλα να είναι στο στούντιο. Εμείς βγάλαμε 1 εκατομμύριο. Λευκή σελίδα, αν θέλετε. Έτσι. Έτσι. έχουμε βγάλει 1 εκατομμύριο που εξηγούμε σε όλο τον κόσμο τη θέση μας. Σε όλο τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα, έχω μια λαοπρόβλητη κυβέρνηση, τότε λέει ο Καραμαλή, 45% του Πασόκ, 6 μήνες, και λέει δεν υπάρχουν λεφτά, αυτά. Προσπαθώ να βρω λεφτά. Απευθύνομαι σε μεγάλη πετροπαραγωγό χώρα του κόλπου. Φέρνω εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Του ζητάω 10 δισεκατομμύρια.
μου τα δίνει με 3% για 10 χρόνια. Τηλεφωνώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Έρχεται αύριο, πηγαίνει, το συμφωνήστε. Πηγαίνει και κάνει το παγόνι ο Παπανδρέου. Ήθελε να μας πάει εκεί που ήθελε να μας πάει. Ιβάν Σαββίδης, σήμερα. Στενότατο συνεργάτης του Πούτιν. Στενότατο συνεργάτης. Βουλευτής της Δούμα. Σήμερα είπε ότι ήξερα προσφορά 25 δισεκατομμυρίων από τον Πούτιν και δεν τα δέχτηκε ο Γεωργάκης. Ήθελε να μας πάει εκεί. Εγώ είχα δύο δυνατότητες. Σε ένα άγνωστο περιβάλλον, γιατί τώρα το ξέρουμε το περιβάλλον, ή το πράγμα σβήνει ή όχι. Πήγα και ανέλαβα Αθήνες. Και είπα όμως, αυτό που λέει κανείς, οικουμενική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το θέμα. Τσίναγε ο Σαμαράς, έλεγε όχι ο Σαμαράς, τα αφήσαμε τον Γεωργάκη, ο Γεωργάκης μας χτίζει τα μπάζα με το μυαλό που κουβαλάει. Φτάσαμε λοιπόν στο μεσοπρόθεσμο. Στο μεσοπρόθεσμο λοιπόν, και είπες πριν, ψηφίσαν τα κοινοβούλια της Ευρώπης, δεν μου είπες πριν. Βεβαίως. Και το μεσοπρόθεσμο το ψήφισαν και το κάνανε καργάρα στις 26 Οκτωβρίου. Αυτά δεν είναι μία και δύο φορές. Λοιπόν, πάει ο Σαμαράς και ψηφίζει ναι στο μεσοπρόθεσμο, ναι στους φαρμακευτικούς νόμους. Όχι εγώ. Όχι. Πάνε να κάνουν κυβέρνηση. Τέσσερις μέρες. Παρασκευή βράδυ κολοτούμπα του Σαμαρά, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και τσακωνόντουσαν. Περιέφεραν Γιάννη Ντάσκα την Πρωθυπουργία σε Διαμαντούρο, σε Ρουμελιώτη, σε Σκούρι, σε Κακλεμάνι. Πετσάλινικο. Όποιο... Πετσάλινικο. Φτάσω, θα σφάσω. Ακούσαμε και το όνομα του Πετσάλινικου. Και με φωνάζει πάνω ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Και μου λέει ευθέως. Μου λέει Γιώργο, κοίταξε, αυτοί οι δύο πασφαιδιά δεν έχουν καλή χημία. Έλα σε συγκολητική ουσία. Λέω, θα έρθω με κάποιες προθέσεις. Πρώτον, όχι μειώσει μισθών και συντάξεων, όχι απώλεια εθνικής κυριαρχίας, όχι ξεπούλημα του εθνικού πλούτου. Και έλεγα Κώστα των Παρταστών. Του το λέω, κύριε, είστε για να έρθω. Ναι, έλα. Πάω. 6:30 ώρα μου τηλεφωνεί την Τετάρτη ο Παπανδρέου. Γιώργο, συμφώνησα με τον Αντώνη Σαμαρά θεσμικά. Ποιο είναι, μωρέ, Πελτσάνικο. Είσαι με τα καλά σου, του λέω. Έρχομαι σκομμένο το χειρόφρενο. Και πηγαίνω πάνω και το χαλάω. Το χάλασε, θυμάστε πως το χάλασα. Τα γεγονότα τα θυμόμαστε. Ναι. Ωραία, λέω. Καταρχήν σκέφτομαι πως ο Παπανδρέου ήθελε το νούμερο 2 το δικό του υποκαθέστα να το κάνει πρωθυπουργό. Ο Σαμαρά, τι διάολο, μωρέ, συμφώνησε να γίνει ο νούμερο 2 του Πασόκ. Πρωθυπουργός, θα είχαμε πάει στη Δραχμή σήμερα. Τα δικά σας νούμερο 2 και 3 γιατί φύγανε. Τα 3 δεν είναι συνειδημικά. Ήτανε κορυφαία στελέχη του κόμματός σας. Ήταν το Ναμπερτού, το Ναμπερθή. Ήτανε πολύ σημαντικά στελέχη. Γιατί φύγανε. Ήτανε η έγκλη της εξουσίας. Ήτανε η επιθυμία. Ήτανε διαφωνείς ιδεολογικά μαζί σας. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ ερωτήματα θέτω. Εσείς θα απαντήσετε. Καταρχήν, για να ξέρω ο κόσμος τι έγινε. Εγώ συγκάλεσα την εκλεκτική ομάδα. Τη λέω: κύριε, το πράγμα δεν τραβάει. Ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, ο Ροντούλης και ο Γεωργίου, ήξεραν παραμονές Χριστουγέννου θα φύγουμε. Με παρακάλεσαν 2-3 ημέρες για να λύσουμε το θέμα των ταξιτσίδων. Ένα πακέτο που είχα δώσει του Βορύδη, που κουτσά στραβά το έφερε εκεί. Αλλά το τραβούσαν πίσω. Όταν λοιπόν του είπα: πάμε να φύγουμε, στην εκλεκτική ομάδα δεν διαφώνησαν. Είναι 16 βουλευτές εκεί. Δεν διαφώνησαν. Ένα. Δεύτερον. Κάνω κεντρική επιτροπή. Ομόφωνη απόφαση. Οπότε λοιπόν εκτελεστικό πρόγραμμα. Φεύγουμε, παιδιά, για χαρά. Η καρέκλα είναι γλυκιά. Τι να κάνουμε. Είναι όμως κορυφαία στελέχη στο πώς? Κόμμα σας. Σας λείπουν από το κόμμα. Έχει κοστίσει αυτό στο κόμμα σας, πιστεύετε. 274 καινούργοι είναι στα ψηφοδέλτια τώρα. 274 καινούργοι. Mm-hmm. Οικονομολόγοι, σοβαροί άνθρωποι. 274 καινούργοι. Έφυγαν δύο οι οποίοι ασπάστηκαν τον φιλελευθερισμό. Κοιτάξτε, καμιά φορά γίνονται και παραφύσιν σχέσεις, δεν είναι. Λοιπόν, και ήρθαν 274. Έχω το πλέον αναμένο ψηφοδέλτιο από όλα τα κόμματα. Πάμε σε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πρόεδρε, γιατί και ο χρόνος που σας παρακαλέσαμε να είστε μαζί μας πάει προς το τέλος του. Υπάρχει μια σημερινή είδηση, η οποία λέει ότι η Τουρκία βρέθηκαν σκελετοί, δραματικό για μας, στην ντουλάπα της Τουρκίας, στο Διαρμπακίρ, στις φυλακές Διαρμπακίρ. Η Κύπρια Ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της Κύπρου, η κυρία Θεοχάρους, έκανε μια επιστολή στις Βρυξέλλες, όπου λέει, αποκαλύπτεται, ότι στις φυλακές 38 σκελετοί ανθρώπων δεν ανήκουν σε Τούρκους ούτε σε Κούρδους και κατά πάσα βεβαιότητα ανήκουν σε εχμαλώτους Κυπρίους που είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι το 1974 στην εισβολή, πέθαναν κατά τρόπο προφανώς απάνθρωπο στις φυλακές. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι ο Ερντογάν κάνει τον σκληρό μαζί με τους άλλους που έχει στην Τουρκία και λέει ότι εμείς από την 1η Ιουλίου δεν θα είμαστε σε καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και με την Ελλάδα, διότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχόλιο για όλα αυτά και για το μέλλον που υπάρχει
με τη γείτονα το προσεχές εξάμεινο. Τι σχέση θα έχουμε. Ωραία, εγώ νομίζω αυτοί οι 34 σκελετοί των αδερφών μας των Κυπρίων μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο λειτουργικό σενάριο από αυτά τα οποία παίζονται σε όλα τα κανάλια. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο κάνω μόνο για αυτό το θέμα. Όσον αφορά το άλλο, εάν η Ευρώπη έχει επιτρέψει αυτή την ανοχή στην Τουρκία που να λέει ποια χώρα θα πάρει την Προεδρία και όχι ποιοι λένε οι κανονισμοί, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτώ όμως τους κεφαλάρχες της Ευρώπης, εάν η Τουρκία κατήχε το 40% της Γερμανίας ή απειλούσε με κάζους μπέλη τη Γαλλία, θα έμπαινε ποτέ στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς έχουμε την Ευρώπη της μεζούρας και την Ευρώπη του πορτοφολιού. Πόσο μεγάλος είσαι ή πόσο χοντρό πορτοφόλιο έχεις, αλλιώς δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά. Πόσο χρόνο έχουμε, λίγα λεπτά ακόμα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών. Θέλουμε ξεκάθαρα να καταλάβουμε αν μπει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στη Βουλή, με ποιον και αν θα συνεργαστεί. Παρακαλώ, αλλάξτε τη σειρά του Α με τον Ι. Εμείς θα είμαστε μέσα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία και θα είμαστε και ψηλά. Πολύ ψηλότερα από ό,τι είμαστε. Και δυστυχώς αργά το ανακάλυψαν οι δημοσκόποι και μου το λένε. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει μάτια βλέπει και όποιος αυτιά ακούει. Εμείς είμαστε εκ των πραγμάτων το κόμμα που θα πέσει το βάρος της όμως του. Και εξηγώ. Έχω μπροστά μου, ανοίγω το χάρτη. Στο κέντρο είναι Νουδού και Πασόκ. Αριστερά του Πασόκ είναι ο Κουβέλης, πιο αριστερά είναι ο Τσίπρας και πιο αριστερά είναι η Παπαρίγα. Παπαρίγα και Τσίπρα είναι εκτός παιχνιδιού, εξορισμού. Η Χρυσή Αυγή από την άλλη μεριά, αν μπει το ίδιο. Ο Καμένος είναι στα κάγκελα. Και από εκεί πέρα μένει ο Κουβέλης που έχει ένα ύξης αφήξης και ο Καρατζαφέρης να τους βάλει σε έναν τωρό. Εγώ λοιπόν λέω, με Σαμαρά και Βενιζέλο δεν μπορώ να κάνω κουβέντα γιατί οι ίδιοι έχουν δέσει τα χέρια τους πιστάγωνα με την υπογραφή που βάλανε. Άρα, αναζήτηση κουβέντα άλλων προσώπων από αυτά τα οποία δεν έχουν υπογράψει το επέσχυντο αυτό κείμενο. Και θα μπορέσουμε να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Διαβεβαιώνω με τη δύναμη που έχω και τα αποτελέσματα που έχω δείξει από τη δική μου ρυθμιστική διείσδυση στο παρελθόν ότι δεν θα αφήσω την Ελλάδα κυβέρνητη. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Με κάποια από τα κόμματα τη αριστερά, δηλαδή. Δεν αφήσω την αριστερά και τα λοιπά. Τα αριστερά είναι στην κάγκελα. Δεν πάνε να μιλήσω εγώ με όλοι αριστερά, κατά τη γνώμη σα. Όχι όλοι. Ο Κουβέλης έχει μια άλλη πολιτική. Άρα. Απλώς από τον Κουβέλη θέλω λίγο περισσότερο θάρρος, γιατί τον βλέπω λίγο και κάθεται πίσω από το παραβάν. Και είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να συζητήσει εκεί το βράδυ σοβαρά. Οι άλλοι δύο από δεξιά σα είπα πώς έχει το πράγμα. Αλλά πιστεύω όμως ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία δεν θα πέσουν κάτω από τα 150. Έτσι, θα είναι εκεί στα 150. Κύριε Πρόεδρε, θα μπω στον πειρασμό. Υπάρχουν δύο πρωτοσέλιδες σήμερα σε δύο εφημερίδες. Για να μπούμε στην επικαιρότητα. Ο Ολυμπιονίκης και ο δικαστής είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα και αναφέρεται στα ψηφοδέλτια επικρατείας του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιρετικά συμβολικό. Τα οποία έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Και το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, έμισθος της ΕΕΠ υποψήφιος βουλευτής, αναφέρεται στον Βασίλη Χίτο, τον δημοσιογράφο. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Βασίλης Χίτος ότι είναι ο ίδιος, είναι υπογραφή δική του και έχει πάρει χρήματα. Βάζει όμως ένα θέμα μεγάλο με δεδομένο ότι ο κύριος Μιχελάκης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν διευθυντής του κυρίου Χίτου για πάρα πολλά χρόνια και στον Ελεύθερο Τύπο και στον Αντένα. Γιατί, πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά και σε τι ατραπούς μπαίνουμε με την επικρατείας και με αυτά. Θα απαντήσω. Όσον αφορά τα νέα, είναι συμβολικό. Είναι πολύ συμβολικό για το πώς είναι η Δημοκρατία, επειδή βάλανε επικεφαλής. Το Μέν Πασόκ, επειδή ξέρει πόσα βάρη έχει φορτώσει στην Ελλάδα, θέλει ο Ολυμπιονίκη να σηκώσει αυτά τα βάρη. Η Δένεια Δημοκρατία ξέρει πόσα δούνε και λαβεί την περιμένουμε δικαιοσύνη, έβαλε ένα δικαστικό μπροστά. Όσον αφορά τους δύο, και εγώ το κατάλαβα εξ αρχής το πράγμα και το έπιασα για ποιο λόγο είναι επιλογές. Όσον αφορά το άλλο θέμα, ο συνάδελφος ήταν μια ολόκληρη περίοδο στο παρελθόν σε μια ειδική αποστολή εκεί στα σύνορα. Δεν ξέρω βέβαια αν είχε σχέση με την ΕΕΠ ή όχι, αλλά δεν ξέρω. Άκουγα μέχρι τώρα ότι είναι κόμμα εις πρακτόρων. Ότι είναι και πρακτόρων, το ακούω σήμερα. Δεν θέλω να το πιστέψω. Πιστεύω και μένω σε αυτά τα οποία ξέρω. Άκουσα και τον κύριο Γιώργαλά να λέει ότι είναι ο θεωρητικός αυτού του νέου κόμματος. Εάν χρειαζόμαστε δάνεια από την εποχή της Χούντας για να φτιάξουμε κόμμα το 2012, τότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άκουσα ότι επίσης ο πρόεδρος, και ομολόγω Γιάννη, όταν διάβασα το βιβλίο πριν από 15 χρόνια, είχα πει, κοίταξε μια θεαματική βελτίωση τη γραφήτα του Πάνου που κάμενο. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Ένα πολύ καλογράμμενο βιβλίο. Και τώρα διαβάζω ότι έχει γράψει ο κύριος Γιώργαλας. Είναι μερικά πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι η έναρξη τη πολιτική πορεία κάποιου ως αρχηγού.
πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν φτάσουμε στις κάλπες, για να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Με ένα στόμα, εγώ και η Μαρία Νικόλτση, ρωτάμε, θα πτωχεύσουμε, κύριε Πρόεδρε. Τελευταίο ερώτημα, κυριολεκτικά και τους δυο μας. Θα πτωχεύσει, κύριε Πρόεδρε, η χώρα μας, όπως προφητεύουν διάφοροι, μετά από 4-5 μήνες, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στις εκλογές και πώς θα πάνε τα οικονομικά? Η Ελλάδα ξαναπτώχευσε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Και μόλις 15 χρόνια από την πτώχευση, έκανε το έπος του 1912 που διπλασίασε στην Ελλάδα. Μην κοροϊδευόμαστε. Η Ελλάδα δεν πάει πτωχεύσει. Και σας είπα μερικά στοιχεία. Θέλει απλώς άλλη διαχείριση. Θα αλλάξει ο διαχειριστής και η Ελλάδα θα βρει τον δρόμο της. Αρκεί να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτοί οι δύο που την έριξαν στα βράχια δεν μπορούν να είναι οι ναυαγοσώστες της Ελλάδος. Να αποκλείσουμε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησαν μόνοι τους όλα αυτά τα χρόνια και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Τέρμα αυτά τα κόμματα, πάμε για άλλα και η Ελλάδα νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται πολύ καλύτερη εάν δώσει δύναμη στους νεοχείς και στους εχέφρονες οι οποίοι υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Εμείς να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Καρατζαφέρη. Ελπίζουμε οι τηλεθεατές να έβγαλαν ακόμη περισσότερα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις του κομματός σας. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί. Είναι πολύ όμορφο, μη τι άλλο, να σας ακούει κανείς, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και βέβαια, παρακολουθώντας. Εάν θέλουν να με ακούνε, τότε να με έχουν δυνατό στη Βουλή για να συνεχίζω να τα λέω. Συνεχόμαστε στη Βουλή. Και να πω τούτο, ότι έκανα μόνος μου τόσες ομιλίες όσο έκανε όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί μαζί. Μία προηγούμενη εμφάνιση εδώ, σας είχαμε ρωτήσει, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας είχα ρωτήσει, αν τελευταίο ερώτημα ήταν είστε ακροδεξιός, κύριε Πρόεδρε, τότε που ήταν ο λαός. Τώρα δεν μπορώ να σας το κάνω το ερώτημα αυτό, διότι ήδη έχει βγει από την άλλη Χρυσή Αυγή, το απαντήσατε συνολικά. Δεν μπαίνω σε αυτό, να σας παρακαλέσουμε μόνο παρακολουθώντας την επικαιρότητα εμείς. Δημοσιογραφικά, εάν την άλλη εβδομάδα έχει η επικαιρότητα φορτιστεί, υπάρχουν εξελίξεις, να σας παρακαλέσουμε να έρθετε έστω και για λίγο και από το κανάλι το δικό μας. Ούτε στο Γιάννη τον Τάσκα που όχι, ούτε στη Μαρία Νικόλτση που όχι. Πιστεύω να το κάνουμε έτσι το πρόγραμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να εύχεται στο παιδί του ή στο σύντροφό του να σου πάνε τα πράγματα αριστερά. Ας μας πάνε λοιπόν δεξιά. Καλά, μην είστε απόλυτος γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και... υπάρχει και η άλλη άποψη. Δεν ξέρω, στη ζωή. Δεν ακούω κανένα στο παιδί του. Παιδί μου, σου πάνε αριστερά τα πράγματα σήμερα. Όχι, να σου πάνε δεξιά, λέμε. Την ευχή είναι η άποψή σας και στο κάτω-κάτω, όταν σε αυτό εδώ το κανάλι είχα πρωτοέρθει, έτσι, θυμάμαι στην πόρτα μου είχα πει: μπες με το δεξί. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που γράφουν και με το αριστερό το χέρι και πήγε καλά η ζωή. Είναι η εξαίρεση που επιβιώνει τον κανόνα για το δεξί χέρι γράφει. Εμείς θα σεβαστούμε αυτό που είπατε και θα υποδεχθούμε τον Φώτη Κουβέλη αμέσως μετά, ο οποίος πιθανότατα, πιθανολογούμε, θα πει να πάνε τα πράγματα αριστερά. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο που είναι ορθόδοξο. Να είστε καλά, για χαρά. Επιστρέφουμε στο στούντιο, η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει. 10 μέρες έμειναν μέχρι τις εκλογές. Πριν από λίγο φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Καρατζαφέρη. Είναι η βραδιά των πολιτικών αρχηγών και απόψε, Γιάννη. Και απόψε έχουμε πάλι, είμαστε πολύ ευτυχείς ότι μας κάνει την τιμή και είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διακριθεί πολύ περισσότερο. Το προσωπικό του Βεληνικές έχει φτάσει πολύ πιο μακριά από το χώρο στον οποίο ανήκε πάντα. Το αναφερόμαστε στον Φώτη Κουβέλη, τον οποίο με την δικηγορική ιδιότητα και εγώ έχουμε αναδείξει στο ΥΠΑ το αξίωμα του Δικηγορικού Συλλόγου, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, του μεγαλύτερου συλλόγου επιστημονικού της χώρας, παρότι ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκε δεν έφτανε για να τον αναδείξει στη θέση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι έχει την αποδοχή πάρα πολλών από κάθε πλευρά και από κάθε πολιτική παράταξη. Αυτό είναι το ένα. Έχει όμως υπηρετήσει και υπουργός δικαιοσύνης και αυτό επίσης δείχνει χωρίς καμία αμφιβολία ότι το πολιτικό του, το προσωπικό του πολιτικό διαμέτρημα φτάνει πολύ πιο μακριά και εμείς προσωπικά όσο τον παρακολουθούμε στην δημοσιογραφική μας και δικηγορική μας πορεία μπορούμε να το προσυπογράψουμε και με τα δύο χέρια. Και βεβαίως είναι ένα από τα σημαντικά στελέχη της αριστεράς που έχει δώσει μάχες και αγώνες όλα αυτά τα χρόνια και γενικά για τη φυσιογνωμία της αριστεράς. Νομίζουμε, κύριε Πρόεδρε, να αρχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε και είστε μαζί μας. Είναι πραγματικά τιμή για μας να είστε μαζί μας. Αρχίζουμε το τελευταίο ερώτημα που είχαμε στον Γιώργο Καρατζαφέρη που προηγήθηκε σε αυτό το στούντιο. Είπε ότι θα βγω με το δεξί και είπε ότι η χώρα δεν θα πτωχεύσει.
Εμείς είπαμε ότι ο Φώτης Κουβέλης πιθανότατα θα μας πει μπαίνω με το αριστερό και θέλω να βγω με το αριστερό. Θα μας το πείτε και αυτό, να προσδιορίσετε το στίγμα σας. Και να αρχίσουμε από το τελευταίο ερώτημα. Θα πτωχεύσει η χώρα μας μετά τις εκλογές σε 4-5 μήνες, όπως λένε οι Κασάνδρες, όπως λένε οι άσπονδοι φίλοι μας, ο Σόρος, ο Μόρος και το κακό συναπάντημα? Κύριε Ντάσκα και κύριε Νικόλτσου, έχω την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα πτωχεύσει. Mm-hmm. Η Ελλάδα βεβαίως έχει εσωτερική υποτίμηση, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι έχουν περικοπεί βαρύτατα μισθοί, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες. Το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά έχει χρεοστάσιο, δεν πληρώνει οφειλές που έχει έναντι τρίτων, φυσικών προσώπων. Mm-hmm. Αλλά το τυπικό πτωχευτικό γεγονός που θα εισήμενε αν υπήρχε έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει. Και δεν θα υπάρξει στη βάση του γεγονότος ότι τα πράγματα μεταβάλλονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γαλλικές εκλογές μπορεί να σημάνουν άλλα πράγματα για την Ευρώπη. Ήδη ο Ολάντ μιλάει για την ανάγκη στήριξης της Ελλάδας. Αλλά όχι μόνο ο Ολάντ, αλλά και οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες και πολλοί μέσα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και ζητούν απελευθέρωση από την ασφυξία του γαλλογερμανικού άξονα Μέρκελ-Σαρκοζή. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι στο εσωτερικό της χώρας δεν πρέπει να υπάρξουν πολλά. Mm-hmm. Από εκείνα τα οποία ανεξάρτητα από το μνημόνιο, και το λέω με την άνεση ότι το έχω καταψηφίσει, το έχω αρνηθεί και το αρνούμε, πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, πάμε συγκεκριμένα στο μνημόνιο. Εσείς είναι γνωστή η θέση σας ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στην Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να είναι στο ευρώ. Ωστόσο, θα θέλαμε να μας πείτε αν πραγματικά μπορούν αυτά να επιτευχθούν, ουσιαστικά καταγγέλλοντας τους όρους του μνημονίου. Το μνημόνιο είναι εκεί, οι δεσμεύσεις είναι εκεί, είναι συγκεκριμένες. 7 του Μάη πρέπει να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Αν πραγματικά υπάρχει αυτό το περιθώριο και με δεδομένο ότι το μνημόνιο έχει ψηφιστεί από τα κοινοβούλια των άλλων χωρών. Πόσο εφικτό είναι λοιπόν αυτό? Κοιτάξτε, το μνημόνιο, η Δανειακή Σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση Παπαδήμου με τη συγκυβέρνηση βέβαια Βενιζέλου Σαμαρά, διαμορφώνει ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Ασφιχτικότατο. Έχω πει ακριβώς. Έχω πει όμως ότι είναι δυνατόν και διατάξεις να καταργηθούν και ρυθμίσεις του μνημονίου, προφανέστατα με κάποια διαπραγμάτευση και κάποια διεκδίκηση. Είναι αυτό το οποίο λέω, κυρία Νικόλτσου και κύριε Ντάσκα, ότι πρέπει να υπάρξει η απαγκίστρωση από τις επαχθείς ρυθμίσεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, των εφαρμοστικών νόμων και βεβαίως της Δανειακής Σύμβασης. Και σας λέω χαρακτηριστικά ότι προτού στεγνώσει η μελάνη της υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης από τους εταίρους, τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε αυτό που έλεγα χρόνια από το πρώτο μνημόνιο. Mm-hmm. Ότι τα μέτρα δεν είναι μόνο άνισα, δεν είναι μόνο άδικα, δεν είναι δυσβάστακτα, αλλά είναι και αναποτελεσματικά. Και έχουμε την ίδια την ομολογία των Ευρωπαίων εταίρων, η οποία τι λέει? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί τα πλέον επαχθή μέτρα. Πώς θα το κάνετε όμως? Με διαπραγμάτευση. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης? Εδώ είδαμε ένα πολιτικό σύστημα, δύο κόμματα να, κατά την άποψή τους, να διαπραγματεύονται τόσο σκληρά και φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα. Θα σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο είναι και πρόσφατο. Όταν έλεγα ότι η Δανειακή Σύμβαση που υπογράφετε εσείς, που συγκυβερνάτε υπό τον κύριο Παπαδήμο, δεν μπορεί να έχει αυτή την ασφυξία της δημοσιονομικής προσαρμογής, μου έλεγαν, και το έλεγε κατά κόρον ο κύριος Βενιζέλος, ότι δεν είναι δυνατόν. Άκουσα προχθές τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει και να λέει ότι υπόσχεται στον ελληνικό λαό ότι θα διεκδικήσει και μπορεί να πάρει επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το 2015. Πού είναι λοιπόν η ασφυξία της ρύθμισης την οποία αρνούνται? Αλλά αυτό μπορεί να είναι και προεκλογική απλά υπόσχεση, άλλο ένα θα ή ένα Κοιτάξτε, θα του κ. Βενιζέλου από τη μεριά μου δεν, από τη μεριά μου δεν είναι προεκλογική υπόσχεση, διότι το λέω σε χρόνο ανύποπτο προς τις εκλογές. Από τη μεριά του κυρίου Βενιζέλου ενδεχομένως να είναι υπόσχεση προεκλογική. Όμως τι αναδεικνύει? Ότι υπάρχει και δυνατότητα και ρεαλιστικότητα στην διεκδίκηση να απαγκιστρωθεί η χώρα και η κοινωνία από τους επαχθείς όρους της Δανειακής Σύμβασης. Μένουμε στο οικονομικό και το συνδυάζουμε κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και επικαλούμε και την πολύχρονη εμπειρία σας στη νομική επιστήμη. Δικηγόρος μάχημος, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πρόεδρος,
με αυξημένου κύρους θέση, αυξημένης ευθύνης. Μας λένε από τη μία μεριά είμαστε να πτωχεύσουμε, είμαστε χώρα που δεν παράγει, είμαστε χώρα που δεν έχει τίποτα να πληρώσει, μας θεωρούν άθλιους, μας εξαθλιώνουν ακόμα περισσότερο και ψυχολογικά και τούτο και εκείνο κλπ. Κλπ. Γιατί χρωστάμε. Χρωστάμε πόσα. 330 δισεκατομμύρια μας είπαν όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο έλεγε ότι πρέπει να μπούμε στο μνημόνιο, είπε είναι τεράστιο το ποσό, 330 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα το κάνουμε και στον κύριο Καρατζαφέρη, σε όλους τους πολιτικούς, επιζητούμε μια απάντηση. Να δούμε τι θα κάνετε στις 7 Μαΐου, για να είμαι πιο ακριβής. 330 δις έστω ότι είναι το χρέος μας. 600 δις λέει το Σπίγκελ ότι, ότι είναι οι καταθέσεις νόμιμες και παράνομες στην Ελβετία και σε φορολογικούς παραδείσους. Το Σπίγκελ είπε 600 δις μόνο στην Ελβετία. Εμείς το βάζουμε σε όλους τους φορολογικούς παραδείσους, τα κλεμμένα κλπ. Το Συμβούλιο Γάλλων Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει επίσημα τη γαλλική κυβέρνηση με τον επικεφαλής του τον κύριο Ντελπλά, σε συνέντευξη που έδωσε στο Σπίγκελ γι' αυτός, είπε ότι υπολογίζουμε εμείς οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες ότι η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα από κατοχικό δάνειο, από αναγκαστικές αποζημιώσεις για τα θύματα, από όλες τις αιτίες, 576 δισεκατομμύρια. Μας έκανε εντύπωση ότι δεν είπε ούτε 580, ούτε 600, είπε 576. Μια πρόσθεση, κύριε Πρόεδρε, λέει 600 και 576, 1,13. Θέλετε να το πείτε στη μέση, να τους τα χαρίσουμε τη μέση με τους κλπ. Πάει πάλι στα 600 δις. Όταν λοιπόν λένε στον ελληνικό λαό είσαι μπαταχτσής, γιατί χρωστάς 330 δις, με ποιο δικαίωμα οι Έλληνες πολιτικοί παραβλέπουν αυτά που οι ξένοι λένε ότι μας χρωστάνε και δεν τα προβάλλουν, ένα, και εσείς στις 7 Μαΐου, αν κληθείτε σε μια κυβέρνηση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ίσως περιλαμβάνει και πρόταση συνεργασίας και σε εσάς, ή πάντως κάποιες προτάσεις και εσείς να τις διατυπώσετε, θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, το θεωρείτε υπαρκτό, θεωρείτε ότι το φουσκώνουν οι δημοσιογράφοι μεταξύ αυτών και εμείς και δεν είναι έτσι? Τι μπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός σε αυτό? Κύριε Ντάσκα, πάλι από αυτή εδώ την φιλόξενη για μένα θέση, είχα την δυνατότητα σε χρόνο και πάλι ανύποπτο σε εσάς, ναι, απαντώντας, να δηλώσω με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι η Ελλάδα κακώς, μέσα από μία αντίληψη υποταγής, δεν διεκδίκησε την απόδοση του κατοχικού δανείου. Και δεν διεκδίκησε, κυρία Νικόλτσου, ούτε την καταβολή της αποζημίωσης προς τα θύματα των μαρτύρων του Διστόμου, των Καλαβρίτων και άλλων περιοχών. Και αποδεικτικό του ποια είναι η θέση μας είναι τούτο. Όταν έγινε το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, θυμηθείτε, πριν κάποιους μήνες, εγώ έστειλα η Δημοκρατική Αριστερά δύο βουλευτές ως παρατηρητές κοντολογής. Βεβαίως θα διεκδικηθούν αυτά. Και βεβαιότατα είναι απαράδεκτο εκείνο που συνέβη στο παρελθόν και να μην διεκδικηθούν, και όταν υπήρξαν αποφάσεις δικαστικές δεν επετράπει η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων σε βάρος του γερμανικού δημοσίου. Διότι, κυρία Νικόλτσου, ο κύριος Δάσκας το ξέρει και επειδή είναι και νομικός, ότι για να γίνει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος περιουσίας ξένου κράτους χρειάζεται να δοθεί άδεια, να επιτραπεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έδωσε. Το δεύτερο. Τον Μάιο του 2010 εμφανίζομαι στη Βουλή, στην Ολομέλεια, και απευθυνόμενος στον τότε Υπουργό Οικονομικών τον εκάλεσα να ενεργήσει έτσι ώστε να ελεγχθούν καταθέσεις στο Λίχτενστάιν, είχα πληροφορίες, Ελλήνων πολιτών. Γνωρίζαμε μέχρι τότε ότι υπάρχουν στην Ελβετία, αλλά πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν και στο Λίχτενστάιν. Και πήρα τη διαβεβαίωση ότι θα το πράξουν. Τίποτε δεν έγινε. Εμφανίστηκα και πάλι στη Βουλή και επανέφερα το θέμα με άλλο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, για τις ελβετικές τράπεζες. Και πάλι δεν έγινε. Και εκείνο που είχα πάρει ως υπόσχεση ήταν ότι θα προωθήσουν μια διακρατική συμφωνία προκειμένου να ελεγχθούν οι καταθέσεις και να εισπράξει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, ό,τι δικαιούται. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έγινε τίποτε. Ακούστε όμως τι έγινε από τη Γερμανία. Η Γερμανία εισέπραξε
2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα ως προκαταβολή διακρατηθέντος φόρου για καταθέσεις Γερμανών πολιτών, βλέπετε και οι Γερμανοί καταθέτουν, στις ελβετικές τράπεζες. Το δε Ηνωμένο Βασίλειο, η γνωστή Αγγλία όπως τη λέμε, έχει εισπράξει πριν από 2 μήνες περίπου 600 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και πάλι ως προκαταβολή, επαναλαμβάνω, ως προκαταβολή διακρατηθέντος φόρου για καταθέσεις Εγγλέζων πολιτών. Η Ελλάδα τίποτε. Δικαιούμαι κατά συνέπεια να συμπεραίνω και να σκέπτομαι μαζί με τους Έλληνες πολίτες. Γιατί δεν έχει προχωρήσει. Τι κρύβεται. Τι κρύβεται. Ποια σκοπιμότητα. Τι κρύβεται. Ποιους, τι απαντάτε. Ποιους θέλουν. Τι απαντάτε. Κάποιοι πρέπει να κρυφτούν. Ποιοι. Κάποιους πρέπει να κρύψουν. Αλλά δεν το ξέρω. Δικαιώνεται τον βουλευτή Ζησιάδη που είναι βουλευτής Ελβετίας στην αριστερά της Ελβετίας που είπε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πρόσφατη δήλωσή του είναι, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν να υποβάλουν και απλό αίτημα για να χορηγηθούν στοιχεία γιατί βουλευτές πολιτικοί από το χώρο τους κρύβονται σε λογαριασμούς. Έτσι λέει ο Ελβετός βουλευτής ελληνικής καταγωγής. Αυτό έρχεται να ενισχύσει αυτό το οποίο λίγο πριν σας είπα. Και κάτι ακόμη. Έχω ζητήσει εδώ και καιρό, πάρα πολύ καιρό, να καθιερωθεί το λεγόμενο φορολογικό ποθενέσχες. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως να ξεκινήσει και από τους πολιτικούς, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της πολιτικής αδιαφάνειας, αλλά και να γενικευθεί. Τι σημαίνει το φορολογικό ποθενέσχες? Να συγκριθούν. Τι περιουσιακά στοιχεία έχει ο καθένας? Είτε ακίνητα είτε σε κινητές αξίες. Και τι εισοδήματα έχει δηλώσει και μάλιστα διαχρονικά σε μία εικοσαετία. Έχω ζητήσει επίσης να ελεγχθούν και μάλιστα με ανοιχτό χρονικό ορίζοντα προς τα πίσω και όλοι εκείνοι που διαχειρίστηκαν κρατικές προμήθειες για να διαπιστώσουμε πώς σχημάτισαν την περιουσία τους. Μάλιστα. Εάν είναι καρπός νόμιμης εργασίας, τίμιου μόχθου, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αλλά εάν δεν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων που κάποιος δήλωσε φορολογικά, τότε το ελληνικό δημόσιο και στον ποινικό δικαστή πρέπει να του στείλει και βεβαίως να εισπράξει και εκείνα τα οποία είναι... αναλογούν στο ελληνικό δημόσιο. Είναι εύκολο, κύριε Πρόεδρε, αυτό για να τελειώσουμε αυτό το ερώτημα, είναι εύκολο να γίνει αυτό με δεδομένο ότι κάποιοι και δημοσιογράφοι και σε άλλα επίπεδα και στις κρατικές προμήθειες που λέτε. Πρόσφατα έχω ένα παράδειγμα ενός αξιωματικού των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη και λέει έχει κάτι οικονομίες 25 εκατομμύρια ευρώ σε μια τράπεζα, ευρώ σε μια τράπεζα να ζήσει. Φαινομενικά όμως ζουν μια ζωή, μια φορολογική δήλωση που είναι χαμηλή, δεν προκαλούν και βέβαια έχουν καταθέσεις κάπου, άλλο στο εξωτερικό, άλλο εδώ. Είναι εύκολο να γίνει έλεγχος και σε αυτά, δηλαδή να μην αρμέγει κάποιος από τους λογαριασμούς κάθε φορά που του χρειάζεται ένα ποσόν, αλλά να πάνε να το πιάσουν, να πούνε κύριε Ντάσκα, έχεις μια κατάθεση στην Ελβετία ή σε μια τράπεζα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν προκαλείς, αλλά έτσι την έχεις. Είναι εύκολο αυτό να το κάνουν οι αρχές? Βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η πολιτική βούληση και η πολιτική επιλογή να ελεγχθούν. Έτσι. Αλλά σας λέω ότι εκτός από καταθέσεις που μπορεί να υπάρχουν από κάποιους οι οποίοι διαχειρίστηκαν κρατικές προμήθειες στην αλλοδαπή, υπάρχουν και καταθέσεις στην ημεδαπή. Και επειδή είναι γνωστός ο κύκλος των ανθρώπων που διαχειρίστηκε κρατικές προμήθειες, αυτός ο κύκλος των ανθρώπων, εάν υπήρχε πολιτική βούληση, θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί. Και να πάω και στα άλλα, στα πιο εύκολα. Όταν επί 2 ολόκληρα χρόνια δεν έχει εισπραχθεί ο φόρος της μεγάλης, επαναλαμβάνω, ακίνητης περιουσίας, και έρχονται και επιβάλλουν το χαράτσι, το λεγόμενο τέλος επί των ακινήτων, επί το επιοικέστερων. Αυτό δεν είναι εξοργιστικό? Διότι όταν έχουμε υστέρηση εσόδων ως χώρα, ο εύκολος στόχος, το εύκολο θύμα, είναι για να καλύψουμε τα έσοδα που υστέρησαν, να περικόπτουν μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες. Ωστόσο, θέλω να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα. Ευχαρίστως. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν με έχετε καλύψει από το πού θα βρείτε τα λεφτά. Και επειδή αναφερθήκατε τώρα. Αυτά δεν είναι ισοδύναμα που σας είπα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ποια θα είναι τα εισοδήματα? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Πολύ απλά δηλαδή. Αν καταγγείλουμε το μνημόνιο πολύ... και δεν πάρουμε τα λεφτά σας είπα για απαγκίστρωση από τις ρυθμίσεις του μνημονίου. Ισοδύναμα. Τον Ιούνιο μήνα θα επιβληθούν μέτρα κατά τους πιο επίοικους υπολογισμούς 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά τους πιο αυστηρούς
λογαριασμούς 14 δις. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα και λογιστικοποιημένα, κοστολογημένα. Εάν η φοροδιαφυγή περιοριστεί και η παραοικονομία από το 30% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος που λέει λατή, μόλις 5%, η δε διαφθορά η οποία κατέχει και επίσης λέει λατή το 10% του ΑΕΠ κατά 1%, ξέρετε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Αμέσως θα μαζευτούν 6 δισεκατομμύρια. Να σας πω και περαιτέρω. Οι περιττές λειτουργικές δαπάνες του δημόσιου. Δεν μιλάω για το μισθολογικό κόστος, δεν μιλάω για μισθούς, δεν μιλάω για συντάξεις. Μιλάω για την λειτουργία. Και βεβαίως και οι περίφημες κρατικές δαπάνες. Εκτός από τις περικοπές των δαπανών στο δημόσιο, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων? Αυτό είναι άλλο θέμα και θα σας πω. Συγκεκριμένα, επειδή λέμε για περικοπές δαπανών. Ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί ο δημόσιος τομέας, πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Σε ποια κατεύθυνση και αν έχετε υπάρχουν υπολογίσει πόσοι πρέπει να απομακρυνθούν. Θα σας πω, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι είναι περιττοί και τους οποίους γέννησε το πελατειακό κράτος, αυτό που ανέπτυξε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και που δεν έχουν καμία συμμετοχή ούτε στην παραγωγική διαδικασία, ούτε λειτουργούν ως συντελεστές της όποιας ανάπτυξης. Ούτε καν στα γραφεία δεν εμφανίζονται. Τι πρέπει να γίνει με αυτούς? Πρώτον, δεν έχει γίνει η εξειδικευμένη αντιμετώπιση του κάθε οργανισμού χωριστά. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση τι θα μας έδινε? Αυτά που σας λέω είναι συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχω κάνει και μέσα στη Βουλή. Θα μας έδινε να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τομείς της δημόσιας διοίκησης που γέρνουν από τον υπερπληθυσμό και υπάρχουν και τομείς οι οποίοι στενάζουν από έλλειψη προσωπικού. Η διαδικασία των μετατάξεων. Και βεβαίως και το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης επρότεινα όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου και εν συνεχεία η κυβέρνηση Παπαδήμου έφεραν και εφάρμοσαν την εργασιακή εφεδρεία, τους μίλησα με πολύ τεκμηριωμένο λόγο για τη λεγόμενη συνταξιοδοτική ορίμανση. Απολύσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν? Όχι. Γι' αυτό σας μίλησα. Διότι η κάθε διαρθρωτική αλλαγή, η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να έχουμε και την ικανότητα της Μάλιστα. κοινωνικής απορρόφησης. Έτσι. Και επιλέγω χαρακτηριστικά ο αναφερόμενος σε αυτό το θέμα. Όταν βάλεις μια παγοκολόνα, κυρία Νικόλτσου, πάνω σε μια θερμάστρα, σε μια σόμπα που καίει, θα λιώσει η παγοκολόνα, αλλά θα σπάσει και η σόμπα. Και μιλάω για την ικανότητα απορρόφησης των μεταρρυθμίσεων από την ίδια την κοινωνία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Ο Γάλλος υποψήφιος, ο κύριος Ολάντ, είναι σοσιαλδημοκράτης, σοσιαλιστικό κόμμα στη Γαλλία. Δήλωσε σε δύο θέματα, οικονομία και μεταναστευτικότητα, εξής. Η Γαλλία πρέπει να δεχθεί, πρέπει μάλλον να παραμείνουν στη Γαλλία όσοι μετανάστες χρειάζεται η Γαλλία, όσους χρειαζόμαστε να μείνουν στη Γαλλία, οι υπόλοιποι να απομακρυνθούν στο μεταναστευτικό. Και ως προς την οικονομία είπε ότι δεν αντέχει η Ελλάδα, δεν αντέχει ο ελληνικός λαός άλλες περικοπές, δεν αντέχει άλλα μέτρα λιτότητας, πρέπει αυτό να σταματήσει. Και στα δύο θέματα θέλουμε την τοποθέτησή σας για τα δικά μας. Πρώτον, εάν στο μεταναστευτικό έχετε καταλήξει στην άποψη ότι η Ελλάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό... Την έχω δημοσιοποιήσει, όπως ξέρετε. Σε αυτό, εάν πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και ποια είναι για το μεταναστευτικό, δεδομένου ότι είστε και βουλευτής πρώτης της περιφέρειας Αθήνας... Β. Στη Β, αλλά στην πρώτη Αθήνας το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο και στη Β' είναι μεγάλο, το ιστορικό κέντρο δεν υπάρχει. Ούτε η γειτονιά μου υπάρχει, εγώ όπως ξέρετε μένω στην Κυψέλη. Ναι. Εκεί να δείτε. Έτσι. Ένα λοιπόν αυτό το ζήτημα και το δεύτερο περικοπές. Περικοπές. Λέει έρχονται τον Ιούνιο με νέα μέτρα. Μας λένε 11 δις, σημερινή είδηση. Ο Γάλλος πρόεδρος λέει δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα. Εσείς σε αυτά τα δύο θέματα, ποια θέση έχετε? Στο μεταναστευτικό ήθελα να προσθέσω, τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η αριστερά συνολικά κλείνει το μάτι στο όνομα της αντιμετώπισης ενός ανθρωπιστικού προβλήματος στο θέμα των μεταναστών? Ήταν πολύ ανεκτική. Δηλαδή, στον κάτοικο του Αιγαίου Παντελεήμονα, τι απαντάτε? Που λέει ότι και η αριστερά ευθύνεται με την ανοχή της εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε, το να λέει κανείς συλλήβει την αριστερά είναι εύκολο πράγμα. Αλλά θα σας πω τι λέει η δημοκρατική αριστερά, τι λέει ο πρόεδρος της. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν αντέχει στην παρουσία άλλων ξένων πολιτών. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών που ζει νόμιμα, εργάζεται, είναι ενσωματωμένη στην κοινωνική πραγματικότητα όσο και στην οικονομική.
Και υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο δεν εξασφαλίζει νομιμότητα παρουσίας. Τεράστιος αριθμός, λαθρέα εισελθόντων, λαθρομεταναστών όπως του λέμε. Εάν αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις παραμονής, νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, βεβαίως να παραμείνουν. Όσοι δεν έχουν, πρέπει να φύγουν. Το δεύτερο που έχω προτείνει. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η περίφημη συνθήκη Δουβλίνο 2 του έτους 2003, που σημαίνει να καταστεί ο ευρωπαϊκός χώρος ενιαίος, έτσι ώστε να μπορούν οι μετανάστες να μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Και το λέω αυτό, αν θέλετε, και ιδιαίτερα για την πατρίδα μας, για τον εξής λόγο. Οι περισσότεροι από αυτούς, και αποδεδειγμένα, επιλέγουν την Ελλάδα ως πρώτο σταθμό. Εγκλωβίζονται εδώ και δεν μπορούν να φύγουν. Εάν πάτε, για παράδειγμα, στην Αχαΐα, που ήμουν πρόσφατα, στην Πάτρα, θα διαπιστώσετε ότι εκατοντάδες μετανάστες. Και ξέρετε, βουλευτή, τον Νίκο Τσουκαλή. Τον κύριο Τσουκαλή, τον Νίκο. Εκατοντάδες ξένοι πολίτες είναι παρατεταγμένοι στο λιμάνι. Και τρέχουν να μπουν, και τρέχουν να μπουν στα κοντέινερ. Αυτή περιμένουν τραγική να μπουκάρουν εικόνα. Κατά το κοινό λεγόμενο. Εικόνα, και δίκιο. Όσοι από αυτούς το καταφέρνουν, μόλις φτάσουν απέναντι στην Ιταλία, τους ξαναστέλνουν πίσω. Με το Δουβλίνο 2. Ναι. Με το Δουβλίνο. Και το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι η διεκδίκηση από την Ελλάδα μιας ευρωπαϊκής κατανομής. Η Ελλάδα έχει μετατροπή σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Έτσι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η κοινωνική συνοχή να διαταράσσεται, και αυτοί οι ξένοι πολίτες, οι οποίοι προφανώς δεν ήρθαν στην Ελλάδα για αναψυχή και διακοπές, ήρθαν διεκδικώντας το δικαίωμα στη ζωή, να περιθωριοποιούνται, και το περιθώριο είναι αυτονόητο. Και γεννάει εγκληματικότητα. Γεννάει και παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Και βεβαίως η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής. Να το θυμίσω. Όχι χερέκακα, αλλά για να κάνουμε τις διαπιστώσεις μας. Όταν είχαμε την ανάγκη των δημοσίων έργων εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων ή όταν υπάρχει η ανάγκη της συγκομιδής, της σοδειάς, τότε στις περιοχές όπου εμφανίζονται ξένοι πολίτες, νόμιμοι ή παράνομοι, είναι ευπρόσδεκτοι. Γιατί κανείς δεν πάει να κάνει τη δουλειά, να πάει να μαζέψει τα πορτοκάλια. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Νικόλτσου. Και με μεροκάματο τρόμου, πείνας. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω ότι η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής μαζί με όλα τα άλλα που προανέφερα έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Και ξέρετε τι περαιτέρω έχει συμβεί. Εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι είναι αυτόκλητοι υπερασπιστές της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και κάποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές των ξένων πολιτών. Ενώ και τη Χρυσή Αυγή και άλλες από την άλλη πλευρά οργανώσεις. Και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί απουσιάζει το κράτος. Απουσιάζει ο νόμος. Διότι το δικαίωμα στην ασφάλεια είναι δικαίωμα για τον κάθε πολίτη. Και δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και υπάρχει μια τεράστια χαλάρωση. Έχετε ακούσει, κύριε Πρόεδρε, και είστε πλέον αρμόδιος, νομίζω, να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Δημοσιογραφικά φτάνουν σε εμάς πληροφορίες και το θέσαμε και προηγουμένως στον κύριο Καρατζαφέρη. Κάποιοι δηλώνουν, λένε, είμαστε αριστεροί, ψηφίζουμε αριστερά κόμματα. Δεν αισθανόμαστε ότι μπορούν να μας υπερασπιστούν στο θέμα της ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο κάτω, και ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή ή θα στραφούμε στη Χρυσή Αυγή. Το έχετε αντιμετωπίσει εσείς? Αυτό είναι προπαγάνδα που βγαίνει από Όχι, εγώ δεν το έχω ακούσει. Παρ' όλα αυτά, να σας περιγράψω και στους δύο ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Διάβασα ένα ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες σε μια εφημερίδα, στο πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Και ποιο ήταν το ρεπορτάζ? Γυναίκες ηλικιωμένες πήγαιναν στα ATM για να βγάλουν χρήματα και έλεγαν ότι φοβούνται μην τους χτυπήσει κανείς, καλούσαν στο τηλέφωνο τη Χρυσή Αυγή να τους υπερασπιστεί σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Και αν αυτό έχει συμβεί που λέει η Μωρία, έμεσα επιβεβαιώνεται το άλλο που λένε. Μπορεί, δεν θα δηλώσει. Και φαντάζομαι ότι αυτές οι κυρίες 70-80 ετών δεν είχαν ιδεολογικά θέματα. Ξέρετε που οδηγούν. Στην πλήρη απορρίθμιση της κοινωνίας. Βεβαίως. Δηλαδή η αυτοδικία είναι ένα στοιχείο που τρώει, που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Ακριβώς γι' αυτό λίγο πριν σας μίλησα. Για την απουσία του κράτους. Και όταν απουσιάζει το κράτος, δημιουργούνται κενά. Και τα κενά σπέβδουν οι ποικιλώνυμοι αυτόκλητοι προστάτες να τα καταλάβουν. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα ερώτημα άλλο που μπορεί να είναι και λύση σε αυτά που είπατε στα οικονομικά μας προβλήματα. Είστε πολύ ενημερωμένος. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΖ. Αυτό τώρα είναι στην επικαιρότητα και είναι τα δύο κόμματα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, έβαλαν στα επικρατείας στην τέταρτη θέση ακριβώς
τον κύριο Καριώτη και τον κύριο Κονοφάγο, οι οποίοι είχαν διακριθεί μέχρι τώρα στο δίκαιο της ΑΟΣ. Αυτό το συνδέουμε με την στρατηγική συμμαχία που έκανε η Κύπρος με το Ισραήλ και εκμεταλλεύεται και καλά κάνει το πετρέλαιο στο οικόπεδο 12. Εμάς μας λένε δημοσιογραφικά, δεν αμφισβητείτε, ότι υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης και σε δική μας ΑΟΣ κοιτασμάτων που δεν αμφισβητούνται επίσης, υπάρχει δεν αμφισβητείται πετρελαίου, υπάρχει ορυκτός πλούτος σε άλλες περιοχές. Η κοντολογής, η Ελλάδα εμφανίζεται από αυτή την πλευρά να είναι ένα φιλέτο ή ένα οικόπεδο γωνία σε αυτά και να έχει εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύσιμες πλούτοπαραγωγικές πηγές. Η θέση σας, η πληροφορία σας είναι ότι αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εξωπραγματικά ή πράγματι έχουμε εκεί πλούτο ο οποίος μπορεί να μας λύσει το οικονομικό μας πρόβλημα. Στις δικές μας προγραμματικές διεκδικήσεις, κύριε Ντάσκα και κύριε Νικόλτσου, είναι η ανακήρυξη των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών προς κάθε κατεύθυνση και θα εξηγηθώ. Δυτικά της χώρας δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Μιλάω για το Ιόνιο. Πόλο δε μάλλον δεν μιλάω για τον ορυκτό πλούτο που δυστυχώς δεν αξιοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νότια της Ελλάδας δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Άρα ΑΟΣ και δυτικά και νότια. Τίθεται από κάποιους το ερώτημα, μπορεί η Ελλάδα να κηρύξει την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη ανατολικά της χώρας, δηλαδή στο Αιγαίο, επειδή εμφυλοχωρεί το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Ναι. Κοιτάξτε, εάν είχαμε λύσει ως χώρα το θέμα της υφαλοκρηπίδας, θα ήταν πολύ πιο εύκολο, διότι θα πηγαίναμε με την υφαλοκρηπίδα. Διότι το να προσφύγει τώρα η χώρα ή να προσφύγουν από κοινού με την Τουρκία στο δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, την υπογραφή ενός συνυποσχετικού. Και το συνυποσχετικό δεν είναι ένα απλό κείμενο, κύριε Νικόλτσου. Έχει προκριματικές δεσμεύσεις. Γι' αυτό και έχω υποστηρίξει ότι η ΑΟΣ πρέπει να κηρυχθεί ανεξάρτητα από το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και ανατολικά της Ελλάδας. Μάλιστα. Η χώρα έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η χώρα έχει υδρογονάνθρακες. Το πόσα είναι τα κοιτάσματα του πετρελαίου, αυτό προκύπτει από την έρευνα που πρέπει να γίνει. Αλλά ότι υπάρχουν γενικώς υδρογονάνθρακες, ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος, αυτό από κανέναν επιστήμονα ειδικό δεν αμφισβητείται. Αυτό είναι ικανός αυτός ο πλούτος να ανακουφίσει δραστικά τα οικονομικά μας ζητήματα, έστω και αν δεν πάρουμε τα χρήματα. Γιατί ο κόσμος μας ρωτάει στον δρόμο. Λέτε, συζητάτε, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί, είναι οι βουλευτές, τους μπορεί να μας δώσουν μια απάντηση. Αυτό το όποιο θα βρούμε, πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, θα είναι σε ποσότητες που μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε Ντάσκα, οφείλω να είμαι ακριβής και να μην λαϊκίζω. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάμε, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί. Σας είπα λίγο πριν με επιλεγμένη προσοχή ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Ότι μπορεί να υπάρχουν και πετρέλαια, και αυτό είναι γεγονός. Τώρα, ποιες είναι οι ποσότητες αυτών των πετρελαίων, μόνο η έρευνα θα τα δείξει. Σε κάθε περίπτωση όμως, με αυτά τα δεδομένα, είναι εγκληματικό, όχι μόνο με παρούσα την οικονομική κρίση, σε κάθε περίπτωση και για κάθε περίοδο, να μην γίνεται αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας που έχει η χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω σε ένα μεγάλο θέμα που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε δημοσκοπήσεις, γιατί δεν επιτρέπεται λόγω των ημερών. Μπορώ όμως να περιγράψω την κατάσταση. Ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, θα επιθυμούσε μια κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων της αριστεράς. Ωστόσο, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό βλέπει ότι τελικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και ερχόμαστε στη μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το κατά πόσον η αριστερά θα μπορούσε ή όχι να κατέβει με μια ενιαία φωνή, σε βαθμό που τα δεδομένα έχουν αλλάξει και βλέπουμε ότι συνολικά τα ποσοστά όλων των αριστερών κομμάτων έχουν αυξηθεί. Είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές, αυτό δεν έχει νόημα, όμως μετά τις εκλογές θα βλέπετε το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής πλέον συνεργασίας των κομμάτων της αριστεράς και θα ήθελα να καταθέσω και την κριτική που άσκησε ο κύριος Τσίπρας στο πρόσωπό σας, μιλώντας στο Ράδιο 9 και σε μένα και τον Νικόλα τον Καμακάρη πριν από λίγες μέρες και είπε ότι το κόμμα του κυρίου Κουβέλη θα ζοριστεί εντός εισαγωγικών καθώς έχει κλείσει το μάτι στα κόμματα εξουσίας. Φαντάζομαι ο ίδιος ξέρει τι εννοεί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοεί σκεπτικό. Και προφανώς δεν ξέρει τίποτε, γιατί δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο. Ας πάμε λίγο πιο μπροστά. Ο
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, απευθύνθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στη Δημοκρατική Αριστερά και είπε: «Ελάτε να κάνουμε το λεγόμενο τόξο της αριστεράς για να αφαιρέσουμε τις 50 έδρες που δίδεται ως μπόνους στο πρώτο κόμμα». Mm-hmm. Όπως έχω πει επανειλημμένα, ή άγνοια του εκλογικού νόμου έχουν, ή επειδή δεν έχουν άγνοια, επιλέγουν αυτό το πυροτέχνημα με την παραδοχή, τη βεβαιότητα ότι ο εκλογικός νόμος, και αν ακόμη δεν υπήρχαν διαφορές, και αν ακόμη δεν υπήρχαν προγραμματικές αντιθέσεις και γίνονταν αυτή η συνεργασία, δεν επιτρέπεται από τον εκλογικό νόμο να πάρεις τις έδρες, τις 50 έδρες ως μπόνους. Αυτό έφυγε. Επανήλθε μετά ο κύριος Τσίπρας με ένα δεύτερο πυροτέχνημα. «Ελάτε να κάνουμε», λέει, «συνεργασία στις μονοεδρικές». Και πάλι άγνοια του εκλογικού νόμου. Διότι και αν ακόμα κάνει συνεργασία στις μονοεδρικές, είναι τέτοια η λειτουργία του εκλογικού νόμου που μπορεί να μην τη βγάλει στην έδρα, στη μονοεδρική. Ωστόσο, μου απαντάτε τεχνικά. Τεχνικό είναι αυτό. Ναι, δηλαδή σε σχέση με τον νόμο, σε σχέση με τις έδρες κτλ. Υπήρχε ένα αίτημα του κόσμου. Ένα μεγάλο αίτημα του κόσμου. Κυρία Νικόλσου, θα σας απαντήσω. Ψηφίζει και αριστερά. Θα σας απαντήσω. Όσο πιο απλά γίνεται. Θα σας απαντήσω. Που λέει, γιατί αυτή η αριστερά το κάποτε θέμα, ναι, ναι, να μην μπορεί πω, να τα βρει πω. Και να έχει μια συγκεκριμένη παρέμβαση. Να κάνει και η κυβέρνηση. Θα σας φέρω μέσα. Την πολιτική βούληση. Θα σας φέρω. Όχι, όχι. Επειδή το παράδειγμα μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση τη απάντηση στο ερώτημα. Την εικόνα που είχαμε χθες εδώ στο πάνελ που συζητούσαν. Θα σας απαντήσω. Στελέχη των τριών κομμάτων. Το πρόβλημα του πολυκερματισμένου χώρου της αριστεράς είναι υπαρκτό. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των πραγματικών διαφορών, διαφορών πολιτικού χαρακτήρα και αντιθέσεων. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Δημοκρατική Αριστερά, αναλυτικά αναφέρθηκα λίγο πριν, απαντώντας στα ερωτήματά σας, πιστεύει ότι η παρουσία της χώρας πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να σηκωθεί για να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μέχρι τώρα να το προσδιορίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αποκλείουμε το κουκουέ. Ένα-ένα. Εκεί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε, φαντάζομαι. Λοιπόν, να σας πω ένα δεύτερο τώρα. Είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε πει, και θα σας πω τι θα κάνω μετά τις εκλογές. Και είπε, μονομερής περικοπή μέρους του χρέους. Τριετής παύση πληρωμών. Μα αυτά είναι τυπικά πτωχευτικά γεγονότα που ανοίγουν την πόρτα για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Ας έρθουμε όμως την επόμενη μέρα. Έτσι. Βέβαια, αυτό είναι σε συνάρτηση με το πια. Ναι, ναι. Είναι σε συνάρτηση με το ποια θα είναι η δύναμη των κομμάτων. Εμείς θα απευθύνουμε μία πρόταση προγραμματικής συμφωνίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αλλά με βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι, ήδη τον είπα, η παραμονή στην Ευρωζώνη. Πρόεδρε, μπορείτε να κοιτάτε μπροστά, είναι πολύ πιο εύκολο για το... Παραμονή, κύριε Πρόεδρε, παραμονή, όταν λέτε, στις προοδευτικές δυνάμεις, ο κόσμος θα πει πάλι, περιλαμβάνεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτό, το οποίο έχει απόκληση. Θα του απευθύνω την πρόταση. Και ο καθένας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Άρα περιλαμβάνεται και το πρόσφυγη και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι η απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Αυτό βέβαια σας λέω, θα συναρτηθεί με το ποια θα είναι η πολιτική δύναμη του κάθε κόμματος. Από το μνημόνιο όμως λέει και το κόμμα του κυρίου Καμένου και το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη. Ναι, αλλά εκεί υπάρχουν άλλες διαφορές. Εκεί θα βλέπατε. Όχι, δεν βλέπω. Εκεί συνεργασία. Πριν από όλο ο κύριος Καρατζαφέρη σχεδόν σας απίφθινε πρόταση συνεργασίας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν θα την αποδεχθώ. Και σας λέω επίσης με την ίδια σαφήνεια, για να ολοκληρώσω, ότι και στο προωθούμενο συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας δεν θα δώσουμε αριστερό δημοκρατικό άλοθη και δεν θα πάρουμε μέρος, διότι είναι τελείως διαφορετική η πολιτική η δική μας, είναι αντίπαλη η πολιτική μας προς τη δική τους πολιτική, η οποία οδήγησε τη χώρα στη σημερινή κατάντια και δηλώνουν ότι θα τη συνεχίσουν. Πάντως δεν μένει και τίποτα, έτσι πως τα περιγράφουμε σε σχέση με, με τα κόμματα, κοιτάξτε, που υπάρχουν. Μην βιάζεστε να συμπεράνετε έτσι. Ξέρετε, η επόμενη μέρα και η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και η διαμόρφωση των συσχετισμών μπορεί να σημάνουν όλα αυτά και μετατοπίσεις από θέσεις πολιτικές που σήμερα διατυπώνονται στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Εγώ αυτό θα κάνω με απόλυτη ευθύνη. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κριθεί από τη στάση την οποία θα πάρει. Είστε πάντα ήπιος σε αυτές τις εκφράσεις σας, αλλά θα αποτολμήσω να σας ρωτήσω, σας βλέπετε την επόμενη μέρα εκπλήξεις
με βάση τα μέχρι τώρα που έχουμε, βλέπετε να ξημερώνει η Δευτέρα με εκπλήξεις, αλλά να περιμένουμε με βάση κάποια δεδομένα, προφητείες, κάποια αυτά και άλλα να μας ξημερώσουν. Κοιτάξτε, τα δημοσκοπικά ευρήματα περίπου έτσι θα εκφραστούν και στην κάλπη. Εκτός και αν το τελευταίο δεκαήμερο που έχουμε αρχίσει να το διανύουμε από σήμερα έχει εσωτερικές ανακατατάξεις που δεν μπορώ να δω. Εκείνο όμως που ξέρω και ολοκληρώνω με αυτό είναι ότι η κοινωνία έχει ανακαθορίσει. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση ακόμα σε σχέση με το θέμα. Να απαντήσω σε αυτό. Είναι πάνω σε αυτό. Είναι πάνω σε αυτό. Όπως θέλετε. Για παράδειγμα, με το κόμμα της κυρίας Κατσέλη θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Όχι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι το κόμμα της κυρίας Κατσέλη απαρτίζεται από εκείνους οι οποίοι έχουν συνευθύνη για αυτό που προέκυψε. Τι σας έλεγα λίγο πριν. Σας δεν έλεγα ήθελα να διακόψω τον ήρμό σας, απλά επειδή σε λίγο θα είναι η κυρία Κατσέλη κοντά δεν μας. Διακόπτω τον ήρμό. Ήθελα να δεν δώσουμε μετά δεν διακόπτω τον ήρμό μου. Βεβαίως, εάν η προγραμματική συμφωνία στη βάση των όσων έχω πει τους βρίσκει σύμφωνους, θα είναι ένα θέμα και με την κυρία Κατσέλη που μπορούμε να συζητήσουμε. Ένα θέλω να σας πω. Απαντώντας το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δάσκας, το οποίο είναι διαφορετικό. Αν θα έχουμε εκπλήξεις. Σας είπα λίγο πολύ θα εκφραστούν τα δημοσκοπικά ευρήματα. Λίγο πολύ. Ένα έχει σημασία. Η κοινωνία έχει ανακαθορίσει τους συσχετισμούς της. Ποια είναι τα δεδομένα αυτού του ανακαθορισμού της κοινωνίας? Η μεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί. 30% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανεργία καλπάζει. Κυρία Νικόλτσου και κύριε Ντάσκα, αυτή η ανακαθορισμένη κοινωνία θα διεκδικήσει και νομίζω θα το επιτύχει να αλλάξει και την διάταξη των πολιτικών συσχετισμών στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Αυτό όμως για μένα δεν θα είναι έκπληξη. Αυτό είναι η συνέπεια της διαπίστωσης, της κοινωνιολογικής διαπίστωσης που κάνω. Να παραδεχθούμε ότι κάναμε κατάχρηση του χρόνου σας και των υποσχέσεων που σας είχαμε δώσει, αλλά να πούμε το τελευταίο μας ερώτημα, κυριολεκτικά το τελευταίο. Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια επικρατείας σήμερα των κομμάτων εξουσίας. Το Πύρος Δήμας Ολυμπιονίκης από το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, Χαράλαμπος Αθανασίου, εν ενεργεία Αρεοπαγίτης, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στην πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προκάλεσε πρωτοσέλιδα αντιδράσεις, όπως αυτό της εφημερίδας Στα Νέα, το είπαμε και προηγουμένως, ο Ολυμπιονίκης και ο δικαστής. Κριτική ασκούν με κάποιο τρόπο για το πώς επελέγησαν στα ψηφοδέλτια επικρατείας κομμάτων εξουσίας με αυτές τις ιδιότητες πολίτες από τη χώρα μας. Εσείς έχετε σχόλιο σε αυτό, θα συμφωνούσατε? Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω και δικαιούμαι να το κάνω είναι ότι εκείνο που επέλεξαν είναι ένα ηχηρόν προκειμένου να πείσουν ότι εδώ κάτι άλλο διαμορφώνεται στο επίπεδο της σημειολογίας. Ένας δικαστής, ένας Ολυμπιονίκης, αλλά αυτές είναι δικές τους επιλογές, εγώ δεν θα τις έκανα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή και ήταν πραγματικά τιμή να έρθετε στο κανάλι, στο κανάλι 9, να απαντήσετε σε ερωτήματα, να ενημερώσετε τους τηλεθεατές για τις τελευταίες θέσεις και σε εσάς απευθύνουμε και πάλι και το λέμε, θα είναι τιμή για μας και την τελευταία εβδομάδα, εφόσον προκύψουν κάποια νέα δεδομένα και αξίζει, νομίζετε ότι αξίζει να τα σχολιάσετε ή να τα πείτε, να πείτε απόψεις δημόσια, θα σας παρακαλούσαμε όποτε κρίνετε ότι μπορείτε να έρθετε και στο δικό μας κανάλι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ στα ξανάρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κοντά μας θα είναι η κυρία Κατσέλη. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες, η εκπομπή απόψε έχει ουσιαστικά μια βραδιά πολιτικών αρχηγών. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Καρατζαφέρη, φιλοξενήσαμε τον κύριο Κουβέλη. Με μεγάλη χαρά και την Γιάννη απόψε κοντά μας. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει να επιλέξει κόμματα. Οι επιλογές σε κόμματα που έχουν επικεφαλής μια κυρία είναι μόνο δύο, νομίζω. Λούκα Κατσέλη, υπουργός οικονομικών για ένα αρκετό διάστημα,
στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Και Υπουργός Οικονομίας. Υπουργός Οικονομίας και Εργασίας. Καλησπέρα, κύριε Κατσέλη. Καλησπέρα σας. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, άλλη κυρία που έχει το κόμμα που, στο οποίο ηγείται μια γυναίκα. Εμείς σπέβδουμε αμέσως να πούμε, μακάρι τα κόμματα να γίνουν περισσότερο επιδεκτικά γυναικείων φωνών στην κορυφή και τους, να μην είναι θέμα ποσοστώσεων πια, να είναι θέμα ουσίας. Να πούμε όμως ότι είμαστε τέσσερα κόμματα με γυναίκες. Είναι και η κυρία Παπαρίγα στο ΚΚΕ και είναι βεβαίως και η κυρία Κοντούλη από τους ψυχολόγους πράσινους. Οπότε, οι ψυχολόγοι πράσινοι μας λένε ότι δεν έχουν ηγεσία. Μας λένε ότι υπάρχει μια συλλογική ομάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί δεν να είναι ιδρύτρια. Όχι μόνο ιδρύτρια, αλλά δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δηλαδή, εμείς έχουμε, ανεξάρτητα του ποιος ηγείται, είμαι γενική γραμματέας, εμείς είμαστε σε γραμμές άλλες. Κόμματα που να έχουν πραγματική ηγεσία όπως την εννοούμε στα δυτικά κόμματα, σήμερα στην Ελλάδα γυναικεία με γυναίκα επικεφαλής είναι δύο μόνο. Και θέλουμε μακάρι να πολλαπλασιαστούν. Κυρία Κατσέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε μαζί μας απόψε για να σας απευθύνουμε ορισμένα ερωτήματα. Ο κ. Κουβέλης, φεύγοντας, τελειώνοντας την συζήτηση που είχαμε μαζί, ρωτήθηκε από την Μαρία Νικόλτσιου και για το κόμμα το δικό σας, για τη συνεργασία και είπε ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί καταρχήν μαζί σας, διότι σας θεωρεί υπεύθυνη και εσάς για το. Υπογράψατε για το ότι φτάσαμε στις επιλογές που έχουμε φτάσει, τις οικονομικές, με την κυβέρνηση Παπανδρέου και είμαστε εδώ σήμερα. Και όχι μόνο ο κύριος Κουβέλης, να προσθέσω στο ερώτημα του Γιάννη, υπάρχει έτσι μια συζήτηση που λέει ότι η κυρία Κατσέλη και ο κύριος Καστανίδης ήταν σμένοντας στελέχη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, υπέγραψαν το πρώτο μνημόνιο και γιατί επί της ουσίας έχει αλλάξει η πολιτική τους, γιατί είναι φορείς μιας νέας πολιτικής. Πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία εδώ πέρα και ελπίζω να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Αλλά άκουσα και εγώ τον κύριο Κουβέλη και καθώς έβγαινε τον ρώτησα μα αν είναι έτσι τους πέντε βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι και εκείνοι είχαν ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο με ποια λογική τους πήρες και συνεργάζεσαι στο κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Θα έπρεπε να το εξηγήσει αυτό ο κύριος Κουβέλης. Πέταξε κάτι καθώς έφευγε, αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό είναι πρώτον ότι το δεύτερο μνημόνιο και τη δεύτερη δανειακή σύμβαση δεν την υπογράψαμε και δεν την υπέγραψα και θέλω να εξηγήσω τους λόγους γιατί δεν υπογράφηκε. Και το πρώτο μνημόνιο το υπέγραψα και το υπέγραψα ενσυνείδητα και εγώ και ο Χάρης ο Καστανίδης, διότι πιστεύω ειλικρινά ότι τότε, το Μάιο του 2010, δεν υπήρχε άλλη επιλογή παρά να το υπογράψεις. Ο λόγος ήταν ότι η χώρα είχε μπει στο τσουνάμι μιας μεγάλης κερδοσκοπικής κρίσης, η οποία ακόμα συνεχίζεται και χτυπάει τώρα την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και άλλες χώρες. Χρειαζόταν περίπου 60 δισεκατομμύρια, οι αγορές είχαν κλείσει και η μόνη επιλογή ήταν να πας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φάρμακο της Τρόικας ήταν σωστό. Η ίδια εγώ ως υπουργός και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και έξω είχα πει δημοσίως ότι το φάρμακο της Τρόικας σκοτώνει. Είχα βάλει από τότε κόκκινες γραμμές. Ο Χάρης ο Καστανίδης είχε βγει ο ίδιος ένα μήνα μετά την σύναψη του μνημονίου και είχε πει ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές για να υπάρξει νομιμοποίηση αυτής της πολιτικής από τον λαό. Και από τότε ξεκίνησε μια πορεία η οποία κατά τη γνώμη μας πήγε λάθος, γιατί τα μέτρα αυτά τις οδήγησαν σε βαθιά ύφεση, σε μεγαλύτερη λιτότητα και κορυφώθηκε αυτή η κρίση το 2011 που υπήρχαν διαπραγματευτικά περιθώρια τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν και τα οποία μας οδήγησαν στο Μνημόνιο 2 που έχει και άλλα μέτρα τα οποία θέλω κυρία να κουβεντιάσουμε και τα οποία αποδομούν. Κάνουμε ανάλυση, αλλά αν μου επιτρέπεις Γιάννη θα ήθελα να πάρουμε το κουβάρι από λίγο πιο πριν, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα σε σχέση με την κριτική που σας ασκείτε. Σε ό,τι αφορά αυτό το περιβόητο, λεφτά υπάρχουν. Σας το αποδίδουν αυτό. Τελικά αυτό το είπατε, το εισηγηθήκατε, ισχύει ή κάποιοι σας προβοκάρουν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί και αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της κριτικής. Μερικοί το αποδίδουν βέβαια στον κύριο Παπακοσταντίνου. Και εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς προέκυψε αυτή η φράση, κυρία Κατσέλη.
Εντάξει, τα λεφτά υπάρχουν, ήταν δύο λέξεις τις οποίες είπε ο Γιώργος ο Παπανδρέου στην έκθεση Θεσσαλονίκης mm-hmm. με τελείως διαφορετικό νόημα. Και αυτοί οι οποίοι τώρα το αναφέρουν, mm-hmm. συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Βενιζέλου, κρύβονται πίσω από αυτά για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες. Λεφτά υπάρχουν, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να χτυπάω κάποιον που είναι κάτω. Το είπε ο Γιώργος ο Παπανδρέου και όχι εγώ, με τελείως διαφορετικό νόημα. Είπε ότι λεφτά υπάρχουν από τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, το παραεμπόριο, από τους κολλητούς και τα Golden Boys και δεν υπάρχουν για την παιδεία, την υγεία κτλ. Είχε τελείως διαφορετικό νόημα, όλοι το γνωρίζουν, όλοι ήταν σε αυτή τη συνέντευξη και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Ούτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά το 2009 ήταν ένα πρόγραμμα προεκλογικών παροχών. Ήταν ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, με όμως μέτρα αναπτυξιακά και μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, που μακάρι να μπορούσε να είχε εφαρμοστεί. Κυρία Κατσέλη, θέλω να πάμε λίγο στην αρχή το κουβάρι. Να παρατηρήσω το εξής. Όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμανλής, είχε κάποιους τομείς. Ένας τομέας λοιπόν ήταν ο τομέας της οικονομίας. Εκεί εμείς ξέραμε δημοσιογραφικά ότι ήταν υπεύθυνος ήταν ο Δημήτρης Κωστόπουλος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης ήταν πίσω. Ο Δημήτρης Κωστόπουλος και ένα επιτελείο εμφανιζόταν να απαντάει σε όλα, στο ΠΑΣΟΚ κλπ. Κλπ. Στην κυβέρνηση Σιμίτη. Γίνεται κυβέρνηση ο Καραμανλής και αυτός που ήταν πίσω, πολιτικός που ήταν πίσω στη σειρά ιεραρχικά, γίνεται υπουργός οικονομίας. Ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Ο Δημήτρης Κωστόπουλος ευθέως εξέφραζε παράπονα, είπε και άφηνε και υπονοούμενα. Παίρνανε τα 5,5 χρόνια Καραμανλή, έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου και κερδίζει τις εκλογές. Εμείς ξέραμε ότι υπήρχε η Λούκα Κατσέλη που ήταν επικεφαλής και πίσω στη δεύτερη σειρά ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Ο δεύτερος γίνεται πρώτος, γίνεται υπουργός οικονομίας, οικονομικών όπως το λένε, επικεφαλής. Η Λούκα Κατσέλη δεν ήταν εκεί που θα περιμέναμε, όπως δεν ήταν και ο Κωστόπουλος. Πρώτο ερώτημα, γιατί, αν υπάρχει παρασκήνιο που συνέβη αυτό, αν έγινε τυχαία που δεν μπορούμε να σας το ξεκαθαρίζουμε να το πιστέψουμε, εμείς πρέπει να μας το εξηγήσετε πιστικά να το πιστέψουμε, και δεύτερο, πώς αυτό το επιτελείο συνεργάστηκε στα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα, τις πρώτες κρίσιμες μέρες, τον πρώτο κρίσιμο μήνα, και αν φτάσατε με κοινή απόφαση του επιτελείου, όπως πια είχε γίνει κυβερνητικό επιτελείο, στο Καστελόριζο. Κύριε Ντάσκα, γιατί έγινε η επιλογή του Γιώργου του Παπακοσταντίνου, δεν μπορώ εγώ να το εξηγήσω, θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Παπανδρέου. Πάντως είναι σαφές ότι υπήρχε, και αυτό φάνηκε στην πορεία, μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από την οικονομική πολιτική και το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα, ήταν. Κοιτάξτε, υπήρχε μια διαφορετική. Υπήρχε μια. Ναι, και γι' αυτό, αν θέλετε, αυτό ήταν μάλιστα και αντικείμενο συζητήσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγκρούσεων. Ναι, συγκρούσεων ποτέ προσωπικών, πάντοτε πολιτικών. Και επειδή πάντοτε, εμένα, αν με χαρακτηρίζει κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε καλό για τον πολιτικό, είναι αυτά που λέω. Μέσα σε ένα υπουργικό συμβούλιο ή ιδιωτικά να τα λέω και δημοσίως. Θέλω να σας επισημάνω ότι ήδη, νομίζω 12 Δεκεμβρίου ήτανε, έβγαλε ένα άρθρο στην εφημερίδα Βήμα που έλεγα ότι αν δώσεις το ένα χέρι στην αγορά θα σου πάρει και το άλλο, και προέτρεπα τότε την κυβέρνηση, στην οποία ήμουνα μέλος, να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία είχε ετοιμαστεί. Εσείς λέτε ότι προτρέπατε να υλοποιηθούν τα μέτρα, ωστόσο υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πέρυσι που βγήκε, νομίζω βγήκανε, νομίζω και ο κύριος Παπακοσταντίνου, και ούτε λίγο το πολύ είπε ότι η Λούκα ήταν αυτή που μπλόκαρε σημαντικές αποφάσεις. Ναι, αυτό που μπλόκαρα ήταν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και στο ίδιο άρθρο, όχι μπλόκαρα, απλώς ήμουνα τελείως αντίθετη. Και ήμουνα και είμαι αντίθετη, διότι πιστεύω ότι είναι όχι μόνο επώδυνα αυτά τα μέτρα, αλλά είναι και αναποτελεσματικά. Διότι το πρόβλημα της Ελλάδας και το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδας δεν ήταν ότι οι μισθοί είναι υψηλοί, ήταν ότι πέρα ότι υπάρχει ένα παραγωγικό έλλειμμα, ότι υπήρχε μια κρίση υπερχρέωσης, η οποία δεν
το φάρμακο που δίνεις για αυτή την περίπτωση δεν είναι οι μειώσεις μισθών και η εξαθλίωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Mm-hmm. Εκεί υπήρχε μια σύγκρουση. Η σύγκρουση βγήκε πολύ νωρίς, από το Δεκέμβριο, από μέσα Δεκεμβρίου του 2009. Και αν θέλετε, κλιμακώθηκε αργότερα όταν πέρασα τα πρώτα μέτρα για τη ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έγινε και η μεγάλη σύγκρουση και με το τραπεζικό σύστημα. Εκεί δεχτήκατε επιθέσεις από το τραπεζικό σύστημα. Θεωρείτε ότι... είναι και γνωστό και τότε, όταν πέρασα τον νόμο για τη ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αργότερα με τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που να σας πω και κάτι, είναι και κάτι το οποίο με κάνει περήφανη, γιατί ήμουνα στην πολιτική, όταν βλέπεις τώρα 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας να σώζουν το σπίτι τους και να μπορεί να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να βγάζουν μια θετική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών τους. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο να είσαι στην πολιτική. Κυρία Κατσέλη, θέλω να υποφεληθώ από αυτή την φήμη που έχετε μαζί σας, ότι απαντάτε χωρίς περιστροφές και σε ενοχλητικά ερωτήματα πολλές φορές, και θα προσπαθήσω να υποφεληθώ. Ξαναγυρνάω πάλι πίσω. Λέγανε πριν γίνει η κυβέρνηση Παπανδρέου, παλαιότερα, ότι ξέρετε, τον Υπουργό Άμυνας δεν τον διόριζε ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, έπρεπε να εγκριθεί και από αλλού, από άλλα κέντρα. Και γι' αυτό έτσι μας δικαιολογούσαν τις εκπλήξεις πως ένας που δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό τον τότε παλαιότερα γινόταν Υπουργός Άμυνας. Με βάση τα ερωτήματα που σας έκανα προηγουμένως και την απάντηση, τις απαντήσεις που δώσατε, με βάση όσα ακολούθησαν και το συγκρουσιακό χαρακτήρα που πήρε η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ενώ είσαστε υπουργό στην κυβέρνηση, θα επιμείνω να επαναφέρω το ερώτημα. Τον Υπουργό Οικονομίας, τον μετά τον Πρωθυπουργό, τον διορίζει κατευθείαν ο Πρωθυπουργός ή δέχεται επιρροές και από άλλα ισχυρά κέντρα? Και το ρωτώ γιατί χρησιμοποιήσατε μία φράση που τη σημείωσα. Δεν είπατε οικονομική κρίση, είπατε το τσουνάμι κερδοσκοπικής κρίσης. Ξέρουμε ότι μας επιτίθενται κερδοσκόποι, ΙΕΝΕΣ και λοιπά των αγορών. Όπως ο Καραμανής διόρισε με έκπληξή μας τον δεύτερο, τον Αλογοσκούφη, με τα γνωστά αποτελέσματα, τα άθλια που είχαμε, και επέμενε σε αυτόν 4 χρόνια. Μήπως ο Γιώργος Παπανδρέου διόρισε άλλον και όχι εσάς που είσαστε επικεφαλής, γιατί κάποιοι άλλοι επέμεναν και τα αποτελέσματα είναι πάλι τα ίδια? Επιμένω στο ερώτημα. Κύριε Ντάσκα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία φάνηκε ότι εκ του αποτελέσματος, ότι άλλη μεταχείριση, παραδείγματος χάρη, είχαν οι τράπεζες με την συγκεκριμένη σύνθεση της κυβέρνησης, και άλλη μεταχείριση θα είχαν εάν είχα εγώ την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Εννοείται πιο σκληρή εποπτεία, γιατί στο άρθρο στο οποίο επικαλείστε και το είχαμε διαβάσει και ήταν στο Βήμα της Κυριακής ολοσέλιδο, σε αριστερή σελίδα για να το θυμάμαι πολύ καλά, λέγατε και σκληρά λόγια για τους τραπεζίτες τότε. Ότι οι τραπεζίτες θα πρέπει να συμμορφωθούν, θα πρέπει να γίνουν, να είναι υπό την κυβέρνηση και όχι να δίνουν, να υποδεικνύουν πολιτική και να επιβάλλουν την πολιτική κλπ. Και θέλουμε, σας παρακαλούμε, να είστε, ευθύς όσο νομίζω γίνεται. Νομίζω ήμουν όσο ευθύς και θα σας έλεγα στις απαντήσεις για τους τραπεζίτες και το τι έκαναν και ποιος τους εξυπηρέτησε και ποιο τι επέβαλαν και οι έξω τραπεζίτες και οι Έλληνες στην εσωτερική αγορά. Κοιτάξτε, το τραπεζικό σύστημα στον κόσμο όλο είναι παντοδύναμο. Και δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες αποδείχθηκαν πάρα πολύ αδύναμες και φοβικές να επιβάλλουν και εποπτεία στο τραπεζικό σύστημα και να έχουν όρους για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Γι' αυτό είχαμε και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και ήδη απλώς να αναφέρω, μια που έχουμε το χρόνο, ότι από το 1999, όταν ήμουν να συμμετείχα σε μια διεθνή επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, είχαμε τότε γράψει και πει ότι εάν δεν υπάρξουν ρυθμίσεις και όροι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς, θα έχουμε αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Και αυτή ήταν η περίφημη έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, η οποία τότε, αν θέλετε, λιδωρηθήκαμε για άλλη μια φορά, αλλά δυστυχώς αποδειχθήκαμε ότι είχαμε απολύτως δίκιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Το τραπεζικό σύστημα και στην Ελλάδα είχε αποκτήσει και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εξουσία και πόρους. Ήταν εκτός εποπτείας και παραμένει εκτός εποπτείας.
Και κατά τη γνώμη μας, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί και δεν ασκούσε και δεν ασκεί ακόμα την εποπτεία που πρέπει στο τραπεζικό σύστημα. Ήταν η πρώτη φορά όταν πέρασα τη ρύθμιση για τη ρύθμιση των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ένας υπουργός παρενέβη στα του τραπεζικού συστήματος. Και κάτι άλλο, επειδή είπατε και μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, οι τράπεζες, τουλάχιστον μέχρι την κρίση, μέσω των διαφημιστικών πακέτων ορίζουν και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βεβαιότατα, και ποδηγετούν και το πολιτικό σύστημα και επομένως είχαν και εν μέρη έχουν ακόμα μεγάλη εξουσία. Το τραπεζικό σύστημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην οικονομία. Πιστεύετε ότι αυτή η εξουσία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο μετακινηθήκατε από υπουργεία σε υπουργεία και μετά φύγατε από κάποιο συγκεκριμένο υπουργείο? Ναι, αλλά δεν ήταν τα μόνα εξωθεσμικά κέντρα που συνετέλεσαν σε αυτό. Ποια άλλα ήταν? Υπήρχανε, θα σας πω, όταν, ειδικά στο Υπουργείο Εργασίας, όταν επί 9 μήνες επαναδιαπραγμάτευθηκα ουσιαστικά με την Τρόικα όλο το θέμα των εργασιακών σχέσεων, ανέτρεψα πρώτερες αποφάσεις για μείωση κατώτατων μισθών, ανέτρεψα την απόφαση για την κατάργηση της επέκτασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ανέτρεψα την απόφαση για ακύρωση της διεκτησίας. Απέναντί μου βρήκα πάλι εξωθεσμικά κέντρα, εκτός από την Τρόικα, οι οποίοι θέλανε να υπάρξει μια αποδόμηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μειώσεις μισθών. Και φτάσαμε σήμερα, έπρεπε να φύγω από το Υπουργείο. Ποια ήταν αυτή, κυρία Κατσέλη, δηλαδή? Ποια θα σας πω, υπήρχαν συγκεκριμένες τράπεζες πάλι, συγκεκριμένες προβληματικές μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες νομίζανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατηθούν εν ζωή, και θα έλεγα και μεγάλες επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας, που φυσικά θέλανε μια αναδιανομή προς όφελος των κερδών τους. Αυτό είναι φυσικό. Το θέμα είναι ότι πώς ένα πολιτικό σύστημα και ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να βάλει κόκκινες γραμμές. Και τι στήριξη έχει από πίσω, από την ίδια την κυβέρνηση συνολικά, για να κρατήσει αυτή τη γραμμή. Στη δική μας την περίπτωση έπρεπε να φύγω από το Υπουργείο, και γι' αυτό έφυγα από το Υπουργείο, για να περάσει το άρθρο 37, το οποίο καταψήφισα τον Οκτώβριο, και μετά οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο, που γίνεται, και αυτό ήθελα να πω πάλι στον κύριο Κουβέλη, η πλήρης αποδόμηση όλων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών κεκτημένων που μια ολόκληρη Ευρώπη έχει παλέψει για αυτά. Θα υποφεληθούμε, θα προσπαθήσουμε να υποφεληθούμε από την παρουσία σας, κυρία Κατσέλη, και από τη μεγάλη εμπειρία σας στα οικονομικά και στα ελληνικά και στο εξωτερικό, και θα επιμείνουμε σε πολλά οικονομικά θέματα. Τα ζητήματα είναι όμως βαθύτατα πολιτικά. Αυτό που αναδεικνύει, νομίζω, από τη συζήτησή μας, είναι ότι τα θέματα δεν είναι τεχνικά, δεν είναι οικονομικά. Το θέμα είναι βαθύτατα πολιτικό. Και ένας από τους λόγους που μας οδήγησε, κύριε Τάσκα, να φτιάξουμε την κοινωνική συμφωνία είναι ακριβώς αυτό. Ότι επιτέλους πρέπει να μπουν στην πολιτική δυνάμεις που μπορούν να λένε όχι. Που μπορούν να αντιστέκονται αυτό και να φέρουν ένα άλλο ήθος στην πολιτική. Επειδή μιλάτε και μιλάτε ανοιχτά, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Βενιζέλος είπε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό ότι τις σφαίρες της διαπραγμάτευσης του Μνημονίου 1 ο ίδιος δεν γνώριζε, γιατί ήταν υπουργός άμυνας. Εσείς, από τη γνώση σας, από την επαφή σας εκείνο τον καιρό με όλους τους υπουργούς, ποια ήταν η θέση του κύριου Βενιζέλου εκείνη την περίοδο, τι έλεγε για όλα αυτά? Κύριε Νικόλσου, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο κύριος Βενιζέλος μαζί με τον κύριο Παμπούκη και τον κύριο Παπακοσταντίνου ήταν στην, αν θέλετε, η Τριανδρία, η οποία μέχρι και την τελευταία στιγμή είχε συνολική άποψη όλου του μνημονίου, του Μνημονίου 1. Κύριε Κατσέλη, επανέρχομαι. Αναφερθήκατε στην Τράπεζα Ελλάδος, στον έλεγχο που θα έπρεπε να έχει, και αναφερθήκατε και σε τράπεζες. Ήδη οι τηλεθεατές τηλεφώνησαν στο κανάλι και θέτουν ένα ερώτημα το οποίο θα το βάλω μαζί συνολικά. Η Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με τα στοιχεία που και εμείς μάθαμε και το ομολογούμε δημόσια μετά από 35-36 χρόνια στη δημοσιογραφία, μόλις φέτος το καλοκαίρι, έχει μόνο το 8% σε ελληνικά χέρια. Το υπόλοιπο 92% δεν γνωρίζει κανείς σε ποιους, ποιοι, το 92% των μετοχών της, δεν γνωρίζει κανείς σε ποιους ανήκουν. Σε ποιους, γιατί είναι πολλοί που ανήκουν. Ιδρύματα, ιδιώτες κλπ. Κλπ. Η Τράπεζα Ελλάδος πρέπει να έχει ελεγκτικό ρόλο στις ελληνικές τράπεζες, στις τράπεζες που λειτουργούν μέσα εδώ, με το 92% σε ξένα χέρια. Με την σαφή πια εικόνα που έχουμε ότι δεν ήλεγχε τις τράπεζες
Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Οι ελληνικές τράπεζες να έχουν τεράστια προβλήματα στο κούρεμα κλπ. Μπαίνουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν η Τράπεζα Ελλάδος λειτουργεί καλά, όπως θα πρέπει να λειτουργεί, παρότι είναι η μοναδική στο δυτικό κόσμο που δεν είναι υποκρατικό έλεγχο, οι μετοχές της είναι σε άγνωστα χέρια, εσείς διαψεύστε μας αν είναι αλλιώς. Και δεύτερον, οι τράπεζες που είναι προβληματικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην Ελλάδα, θα πρέπει να τεθούν υποκρατικό έλεγχο ή θα τους μοιράσουν πάλι χρήματα από τα κουρέματα, από και θα ξαναέρθουμε μετά από μερικά χρόνια πάλι σε ένα κύκλο στον οποίο θα είμαστε σήμερα να τις ξαναενισχύσουμε. Και στα δύο ερωτήματα νομίζω ότι είστε οι πιο αρμόδια και ικανοί να απαντήσει. Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς ιδιωτικού δικαίου το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα η οποία πραγματικά να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά το έργο της εποπτείας. Ήδη η υπηρεσία της, η εποπτική, είναι ιδιαίτερα δύναμη και μην ξεχνάμε ότι έχει και μία βασική ευθύνη με, πριν στο φθινόπωρο του 2009 που ουσιαστικά χωρίς να κοιτάζει τις διαδικασίες έδωσε τη δυνατότητα να μπορεί να γίνουν και κερδοσκοπικές κινήσεις από ιδιώτες χωρίς να ελέγξει αυτήν την κατάσταση. Επίσης, σήμερα, επειδή βγήκε και χτες η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, είναι απορίας άξιον πώς μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για μείωση της οικονομικής δραστηριότητας μόνο του 5% για το 2012, να ανατρέπει πρώτερες εκτιμήσεις της που ήταν για λιγότερη ύφεση, ουσιαστικά να ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις των εταίρων μας και των δανειστών μας, όταν η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά. Πώς το δικαιολογείτε ότι, αυτό, κοιτάξτε, πώς το εκτιμάτε δυστυχώς, αυτό. Δυστυχώς δεν ακούω την Τράπεζα της Ελλάδος να έχει την ανεξάρτητη φωνή την οποία θα έπρεπε να έχει μια κεντρική τράπεζα η οποία θέλει να είναι ανεξάρτητη. Είναι και εκείνη, έχει γίνει αν θέλετε κομμάτι αυτού του προβλήματος. Και θα έλεγα κάτι πιο σημαντικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το ελληνικό δημόσιο υπέγραψαν με τη Δανειακή Σύμβαση ίσως την πιο επικίνδυνη ρύθμιση που υπάρχει. Δηλαδή την άρση ασυλίας έναντι κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου εάν η Ελλάδα δεν μπορέσει να ξεπληρώσει τους δανειστές της. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Το θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ως κοινωνική συμφωνία το έχουμε καταδικάσει και είναι ένας από τους λόγους που μας οδήγησε στο να μην ψηφίσουμε τη Δανειακή Σύμβαση και να ζητάμε τρόπους να ανατραπεί νομικά αυτή η δέσμευση. Και εκεί πέρα και ο κύριος Προβόπουλος και ο κύριος Παπαδήμος και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έχουν βαρύτατες ευθύνες. Κύριε Κατσέλη, σε αυτό που λέτε, είναι, θα μας επιμείνουμε λίγο να δούμε πώς πρέπει να το πάρουμε. Και κυρίως ο κόσμος που ακούει. Λένε ότι ξέρετε, εντάξει, λέμε αυτά στην Δανειακή Σύμβαση, αλλά στην πραγματικότητα και στην πράξη δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να έρθει ένας ξένος πιστωτικός οργανισμός ξένος και να πει μου χρωστάτε τόσα, άρα εγώ πάω και παίρνω τον αστέρα της Βουλιαγμένης με ένα κίνητο μεγάλης αξίας κάπου. Δεν, στην πράξη δεν θα γίνει τέτοιο πράγμα, απλώς θα με λέει έρχομαι να πάρω τα λεφτά μου. Εσείς λέτε... Δεν πρόκειται περί αυτού. Εσείς λέτε ότι μπορεί να έρθουν πιστωτικοί οργανισμοί και να πούν παίρνω αυτό το νησί, παίρνω εκείνο γιατί μου χρωστάτε, κάνω κατάσχεση. Όχι πιστωτικοί οργανισμοί. Μια στιγμή να εξηγήσουμε στον κόσμο. Να καταλάβω. Κοιτάξτε. Τι έγινε με το κούρεμα. Εμείς είχαμε ως ελληνικό δημόσιο οφειλές έναντι χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αυτές κουρεύτηκαν και μεταδανιστήκαμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, από τους, ουσιαστικά από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, 130 δις για να μικρύνουμε τη ζημιά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από αυτά τα 130 δις ηρήσει στον παρόδο, δεν πάει παρά ελάχιστα στον δημόσιο κουρβανά. Ήταν κυρίως ένα δάνειο που πήραμε για να ξεπληρώσουμε, να μικρύνουμε τη ζημιά των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δανειζόμαστε, είμαστε λοιπόν, έχουμε δανειστεί τώρα πια έναντι Ευρωπαίων εταίρων, κυβερνήσεων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εάν το 2012 ή το 2013
Η Ελλάδα δεν μπορέσει να ξεπληρώσει μία από τις δόσεις που οφείλει και είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να το κάνει λόγω της βαθιάς ύφεσης που το ίδιο το Μνημόνιο 2 οδηγεί την οικονομία. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Τότε τι προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε φτιάξει έναν λογαριασμό που ό,τι έσοδα έχουμε πρώτα θα πηγαίνουν στους δανειστές και όχι στον ελληνικό λαό και στον ελληνικό προϋπολογισμό. Και δεύτερον, εάν δεν μπορούμε να πληρώσουμε, γιατί δεν φτάνουν αυτά τα έσοδα να πληρώσουμε την οφειλή μας, τότε οποιοδήποτε κράτος, το ίδιο το ταμείο, μπορεί να πάρει, να μας παραπέμψει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου και με μία απόφαση του Λουξεμβούργου να υπάρξει κατάσχεση των αποθεματικών του χρυσού, να υπάρξει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που παραδείγματος χάρη μπορεί να έχει το Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων που έχει φτιαχτεί ή ακόμα και έσοδα από την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών. Άκουγα πριν στη συζήτηση που είχατε για την πιθανότητα αξιοποίησης υδρογονανθράκων ή κάτι και τέτοιο, τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση, είναι κατασχέσιμα. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο νομικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει και αυτό να ανατραπεί μαζί με όλες τις πολιτικές που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο μνημόνιο. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα που έθεσα και στους προηγούμενους συνομιλητές, σε ό,τι αφορά να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται με αυτό το περιβόητο μνημόνιο και με αφορμή τη συζήτηση που έχουμε, αν υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης, και εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα θέματα, με δεδομένο ότι 7 του Μάη πρέπει να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Όσο πιο απλά γίνεται, αν πραγματικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αν αυτό δεν είναι έτσι μια προεκλογική ευχή, ένα θα, ένα τρίκ. Και υπήρχε και υπάρχει. Και υπήρχε και υπάρχει, διότι ήδη, εάν εξαιρέσει κανείς τους στόκους και τα χρεολύσια, τα έσοδά μας και το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και τώρα είναι λίγο περισσότερα από τις δαπάνες μας για μισθούς και συντάξεις. Άρα έχεις, είχες και έχεις το διαπραγματευτικό περιθώριο να μπορείς να είσαι πιο σκληρός, αν θέλεις, έναντι των δανειστών σου. Τι θα πει πιο σκληρός? Ουσιαστικά να πεις στο αυτονόητο ότι αυτό το πακέτο μέτρων, αυτή η πολιτική, υπονομεύει τον στόχο του όλου εγχειρήματος. Δηλαδή κάνει το χρέος της Ελλάδας μη διαχειρίσιμο. Να το πούμε ακόμα πιο απλά. Είναι το ίδιο το μνημόνιο που θα οδηγήσει τη χώρα, το δεύτερο μνημόνιο που θα οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία και το δίλημα το οποίο τέθηκε πριν την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου, μνημόνιο ή χρεοκοπία, ήταν και παραμένει τελείως ψευδεπίγραφο και ένα ψευτοδίλημα. Και για ποιο λόγο έγινε? Λόγω έλλειψης γνώσης, υπήρξε κάποια πρόθεση, υπήρξε έλλειψη εμπειρίας, υπήρξαν κάποια συμφέροντα? Δηλαδή πώς δικαιολογείται ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, με δεδομένο ότι εσείς λέτε ότι υπήρχε δυνατότητα? Κοιτάξτε, αυτή τη συζήτηση και αυτή την πίεση εγώ προσωπικά την άσκησα και στον κύριο Βενιζέλο από το Σεπτέμβριο, διότι έβλεπα αυτό που πάει να γίνει, και στον κύριο Παπαδήμο όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, διότι τότε είχε μία πολύ σημαντική ευκαιρία να αλλάξει, αν θέλετε, τη συζήτηση με την Τρόικα και με τους εταίρους. Δυστυχώς δεν το έκανε. Τώρα, αν έγινε αυτό λόγω νεοφιλελεύθερων ιδεολειψιών, λόγω πιέσεων στις οποίες δεν μπορέσανε να αντισταθούν. Και από ποιους? Λόγω πιέσεων και από την Τρόικα και από τους εταίρους μας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πολύ συντηρητική, νεοφιλελεύθερη γερμανική πολιτική, η οποία φυσικά πιέζει προς μια κατεύθυνση. Εάν έγινε από άλλους που πιέζανε στο εσωτερικό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ή από αδράνεια ή από έλλειψη γνώσης. Ουσιαστικά χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Παρόλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα, και αυτή είναι και η πρόταση της κοινωνικής συμφωνίας, ότι ακόμα και τώρα, παρόλο την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης, υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης, ανατροπής του όλου σκηνικού, για έναν λόγο, ότι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι βλέπουν το αδιέξοδο μπροστά τους. Και το ίδιο βλέπουν και οι αγορές. Διότι οι αγορές τώρα προεξοφλούν την αδυναμία πληρωμής οφειλών της Ελλάδος, γι' αυτό και τα νέα ομόλογα δεν συναλλάσσονται στο 100% της αξίας τους, αλλά προβλέπουν ότι θα υπάρξει και ένα νούριο κούρεμα 80%. Και εγώ θα σας έλεγα ότι
Είμαι σίγουρη ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ δεν θα είναι 120% όπως λένε, αλλά πολύ υψηλότερος. Ουσιαστικά θα έχουμε μπει σε ένα ακόμα Μάλιστα. μεγαλύτερο αδιέξοδο. Κυρία Κατσέλη, είναι γνωστή η εμπειρία που έχετε στα οικονομικά εντός και εκτός Ελλάδος πάρα από 10 ετίες. Και γι' αυτό και το ερώτημα ήταν, το αρχικό μας ερώτημα ήταν ότι η έκπληξη, αν ήταν, οφειλόταν σε επιρροές ή άλλες, η έκπληξη να μην είστε εσείς επικεφαλής των οικονομικών. Προχωρώ λίγο πιο κάτω το ερώτημα. Μα εδώ δεν ρωτήθηκα, κύριε Ντάσκα. Κοιτάξτε, ναι. ένα από τα προβλήματα τα οποία με έχουν προβληματίσει και εμένα ήταν ότι είμαστε μέσα σε μια τέτοια βαθιά κρίση, οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση, και δεν έγινε δυνατή να φτιαχτεί. Δεν ήταν δυνατό να φτιαχτεί μια διαπραγματευτική ομάδα η οποία πραγματικά να απαρτίζεται από τα καλύτερα μυαλά που έχουμε. Δυστυχώς, η όλη διαπραγμάτευση και με τον κύριο Παπακοσταντίνου και με τον κύριο Βανιζέλο αφέθηκε στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίοι και οι δύο τη χειριστήκανε την κρίση από μόνοι τους με τον καλύτερο τρόπο που είχαν. Δεν γνώριζε. Μαρία, σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα... Αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη του ίδιου του Γιώργου του Παπανδρέου. Θα ήθελα να επιμείνω, κυρία Κατσέλη, σε αυτό και να το κάνω να πολιτικοποιήσουμε τα οικονομικά ζητήματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την Πρωθυπουργία. Εσείς είστε χρόνια πολλά πασίγνωστοι για τις οικονομικές επιδόσεις σας, σπουδές σας, επάρκειά σας στην οικονομική, αλλά και πολιτικά είσαστε πάντα δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου. Πολιτικά. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος είναι επίσης μαζί σας, στελεχώνει το κόμμα σας. Πολιτικά. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί έχουμε και εμείς διακριτούς ρόλους και μια πολύ πιο συλλογική ηγεσία. Βεβαίως. Ο Χάρης Καστανίδης επίσης ήταν ένας πολιτικός που ήταν δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου σε όλη τη διαδρομή. Δύο τέτοια στελέχη κορυφαία που ήταν πάντα δίπλα του, που είχαν τομείς ευθύνης συγκεκριμένους και λόγω των σπουδών τους, της διαδρομής τους κλπ. Δεν ερωτώνται όπως το λέτε, δεν συμμετέχουν σε ομάδα η οποία στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συμβουλών στα οικονομικά, και πολύ γρήγορα τίθενται από τον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου έξω από αυτές τις ομάδες. Το ερώτημα είναι, ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό το έκανε πιεζόμενος από το εσωτερικό του κόμματος στο Πασόκ για να κρατήσει ισορροπίες, ή όπως τον κατηγορούν άλλοι, διότι είχε προαποφασίσει μία πορεία στα οικονομικά, ίσως από συμβουλές άλλων, και σε αυτή την πορεία εσείς γνώριζε, αφού είσαστε πάντα δίπλα του, ότι θα έχετε αντίθετες θέσεις. Που νομίζω ήδη τις είπατε. Κύριε Ντάσκα, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πώς το σκέφτηκε και γιατί έγινε έτσι. Είναι σαφές πάντως ότι μέσα και στην κυβέρνηση υπήρξε από πολύ παλιά και κορυφώθηκε μέσα στην κρίση η σύγκρουση δύο ρευμάτων. Υπήρχε και υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο, αν θέλετε, ολοένα και περισσότερο μέσα στο ΠΑΣΟΚ ασπάστηκε νεοφιλελεύθερες ή τουλάχιστον συντηρητικές απόψεις για την οικονομία, και υπήρχε και ένα ρεύμα, και αυτό εμφανίστηκε από την αρχή μέσα στην κυβέρνηση, που θα μπορούσα να το πω κοινωνικό ρεύμα, αναπτυξιακό ρεύμα, το οποίο είχε μια διαφορετική άποψη για την οικονομική πολιτική και για την ασκούμενη οικονομική πολιτική. Αυτά τα δύο ρεύματα συγκρούστηκαν και στο Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσίως, και τελικά κάποια στιγμή, επειδή δεν μπόρεσε να γίνει η σύνθεση αυτών των δύο απόψεων και επικράτησε, αν θέλετε, το ένα ρεύμα έναντι των άλλων, όσοι δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την πολιτική, διαχωρίσαμε τις θέσεις μας και ξεκινήσαμε κάτι καινούριο μαζί με άλλα στελέχη που προέρχονται από πολύ διαφορετικούς χώρους. Και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για αυτό το καινούριο εγχείρημα, διότι έχει σημασία. Το καινούριο αυτό εγχείρημα είναι απόρρια και αυτής της κρίσης, διότι αυτή η οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά αποσταθεροποιήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι οι 6 Μαΐου δίνουν την ευκαιρία να γεννηθεί κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο στο πολιτικό σκηνικό, mm-hmm. που ουσιαστικά βγαίνει, είναι απότοκος αυτής της κρίσης, με ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να πούνε όχι, δεν φοβούνται
να υψώσουν το ανάστημά τους σε ισχυρά κέντρα αποφάσεων και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στον τόπο τους. Για εσάς το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει? Κοιτάξτε, βλέπετε κάποτε οι δρόμοι σας να συναντιόνται? Έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις και δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ στο οποίο εγώ αγωνίστηκα για τόσα χρόνια δεν υπάρχει πλέον, αυτό είναι ένα οριστικό διαζύγιο. Κυρία Κατσέλη, πρέπει να κάνουμε ένα αναγκαστικό διάλειμμα λόγω της ροής του προγράμματος, όμως και για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν τώρα. Σας λέμε ότι το ερώτημα με το οποίο θα αρχίσουμε, γιατί δεν, όχι μόνο δεν κλείσατε το θέμα, το ανοίγετε το θέμα με τις απαντήσεις που μας δίνετε για να σκαλίσουμε περισσότερο τα οικονομικά και είστε η πλέον αρμοδία και κατάλληλη να απαντήσετε. Το πρώτο ερώτημα με το οποίο θα επανέλθουμε είναι αν εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που όταν όλα στο τραπέζι και η σύγκρουση του νεοφιλελεύθερου ρεύματος με το κοινωνικό ρεύμα κλπ. Υπήρχε άλλη δυνατότητα, άλλος δρόμος επίλυσης των προβλημάτων μας και το, αν έχει βάσει το πολυθρύλιτο ότι κάποιοι, η Ρωσία, παρενέβησαν είτε με ιδιοτέλεια είτε για άλλους λόγους και είπαν ότι εμείς δίνουμε χρήματα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στα πρώτα βήματα και δεν είναι ανάγκη να φτάσουν τα πράγματα εκεί που έφτασαν με τους χειρισμούς του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και να μην φτάσουμε στο τσουνάμι της κερδοσκοπικής κρίσης όπως το είπατε. Το ερώτημα πονηρά, σκεπτόμενος σας το λέω, μήπως πίσω ήταν οι ένες άλλες που επέβαλαν αυτή τη διαδρομή για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι εκτός Ελλάδος, ίσως και εντός Ελλάδος. Με αυτό το ερώτημα θα επανέλθουμε αμέσως πάμε μετά όμως το διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο μέρος της εκπομπής της απόψινής, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, είναι μαζί μας απόψε. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής, τα ερωτήματά μας, τα ερωτήματα των τηλεθεατών για το πώς φτάσαμε στην οικονομική κρίση είναι εύλογα, είναι σοβαρά, είναι βαριά, είναι ερωτήματα ζωής και θανάτου, γιατί οι αυτοκτονίες έχουν πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της κερδοσκοπικής κρίσης, όπως την είπε η κυρία Κατσέλη, που προκαλείται. Η κατάθλιψη των Ελλήνων είναι δεδομένη με τις μετρήσεις που γίνονται εξαιτίας αυτής της κρίσης ακριβώς. Το ερώτημα με το οποίο διακόψαμε για το διαφημιστικό, την διακοπή, το διάλειμμα, ήταν εάν εκείνες τις κρίσιμες μέρες, τις κρίσιμες ώρες, το κρίσιμο δίμηνο που οδήγησε στο Καστελόριζο τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λένε ότι πρέπει να πάμε εκεί που πήγαμε, ήταν μονόδρομος και αν έχουν βάσει τα θρυλούμενα ότι. Και μάλιστα θρυλούμενα, δηλωθέντα ήδη από επίσημα χείλη, όπως ο Ιβάν Σαββίδης, βουλευτής στη Ρωσική Δούμα, ότι η Ρωσία είπε ότι εμείς δίνουμε χρήματα και θυμόμαστε το πρώτο ταξίδι, κυρία Κατσέλη, του Γιώργου Παπανδρέου ήταν στη Ρωσία. Εμείς δίνουμε κάποια χρήματα για να ανακουφιστεί η Ελλάδα, τα ταμεία της Ελλάδας, να τα βγάλετε πέρα με τον πρώτο καιρό, να μην σας επιτεθούν οι αγορές και δεν πήραμε τίποτα. Δεν ζητήσαμε βοήθεια. Είναι θρύλοι, είναι φήμες. Οι Ρώσοι ζητούσαν άλλα ανταλλάγματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν. Να σας απαντήσω ευθέως. Το περιστατικό με τη Ρωσία δεν το γνωρίζω. Δεν συζητήθηκε ποτέ και η δυνατότητα άνλησης πόρων από την ρωσική κυβέρνηση ούτε κατηδίαν ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ήδη τουλάχιστον δημοσίως ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να είχε ανακοπεί η πορεία προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης είναι ένας. Εάν μπορούσαμε να είχαν μαζευτεί 20-30 δις στο τραπέζι να αναχαιτήσουν αυτή την κερδοσκοπική επίθεση ενάντια στα ελληνικά ομόλογα και ενάντια στο ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν έγινε ποτέ και η Ευρώπη αποδείχθηκε τελικά φοβική. Με ευθύνη ποιον? Ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και το ίδιο λάθος επαναλαμβάνουν τώρα. Και γι' αυτό τους επόμενους μήνες εγώ είμαι σίγουρη ότι η κρίση αυτή θα επεκταθεί και ακόμα μετά από 2 χρόνια αυτής της κρίσης οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Και αυτό θα το πληρώσουμε, το πληρώνουμε ήδη πάρα πολύ ακριβά.
τότε, εκείνη τη στιγμή, οι δυνατότητες πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Δηλαδή, το θέμα της Ρωσίας δεν το γνωρίζω. Για την Κίνα που είχε γίνει κουβέντα, δεν είχε προχωρήσει. Και με κάποια αραβικά κράτη, στα οποία και εγώ είχα επαφή, υπήρχε μια πρώτη συζήτηση, αλλά δεν υπήρχε καμία συγκεκριμένη δέσμευση η οποία θα μπορούσε να είχε, αν θέλετε, αποτρέψει την πορεία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Γι' αυτό, κατά τη δική μου εκτίμηση, τελικά, εφόσον ξέσπασε η χρηματοπιστωτική αυτή κρίση, αυτή την κερδοσκοπική κρίση, όπως τη λέμε, περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου, μετά από την πρώτη υποβάθμιση της Ελλάδας από τους τρεις οίκους αξιολόγησης, τελικά η πορεία αυτή ήταν λίγο πολύ αναπόφευκτη. Αυτό που λέτε, συγγνώμη Μαρία, επεκτείνω, απλώς επεξηγηματικό είναι για το ερώτημα, για να προκαλέσω την κυρία Κατσέλη σε μια απάντηση ακόμα. Αυτό που λέτε μας υποψιάζει ακόμα περισσότερο, γιατί είσαστε εξ απορρίτων του Γιώργου Παπανδρέου πάρα πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση, στα θέματα της οικονομίας. Κάνει το πρώτο ταξίδι ως πρωθυπουργός στη Ρωσία. Έχουμε οικονομική κρίση. Στον πρώτο, κυρία Κατσέλη, που θα έπρεπε να απευθυνθεί και να πει, δεν έβγαλα τίποτα από εκεί, αγαπητή κυρία Υπουργέ, αγαπητή κυρία Κατσέλη, γιατί είσαστε και υπουργός ήδη, δεν έβγαλα τίποτα από εκεί, τι γνώμη έχεις, θα έπρεπε να απευθυνθεί σε εσάς ή, εν πάση περιπτώσει, σε μια κλειστή ομάδα. Όταν το θέμα αυτό δεν διαψεύστηκε επίσημα από τον Γιώργο Παπανδρέου για τα χρήματα, όταν έχει δηλωθεί επίσημα από τη Ρωσία και ο εξ απορρίτων για εκείνα τα χρόνια ή ο βασικός συνεργάτης, να μην το πω έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου δηλώνει άγνοια, το μυαλό το δικό μας πού θα πάει? Στο ότι πράγματι υπόθηκε και είπε να μην το πω, να μην δώσω έκταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να μην ανοίξουμε άλλους δρόμους. Και να πάμε στο δρόμο, στην νεοφιλελεύθερη, πώς την είπατε, στην επιλογή των νεοφιλελεύθερων απόψεων που θα οδηγούσαν εκεί που οδήγησαν τα πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει άλλη ερμηνεία πιο λογική από αυτή? Κοιτάξτε, δεν μπορώ, επειδή δεν γνωρίζω, δεν ήμουν παρούσα στη συζήτηση, δεν θέλω να κάνω υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζω. Ποτέ δεν λέω κάτι, κύριε Ντάσκα, βάσει υποθέσεων. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω αν είχε γίνει πρόταση. Το είπε ένας βουλευτής, δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Η άποψή σας για τη Ρύση τιτανικός εκείνη την περίοδο, όταν το ακούσατε, ποιο ήταν το πρώτο σας σχόλιο? Όχι, ήταν μια λανθασμένη προσέγγιση. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια δεινή κατάσταση, δεν χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις. Για ποιο λόγο υπόθηκε, πιστεύετε? Νομίζω ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε εκτίμηση ότι μπορούσε να παρεξηγηθεί. Ήταν μια... Τι να σας πω, νομίζω λάθος. Δεν νομίζω κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία... Πώς, κυρία Κατσέλη, ένα λεπτό, κυρία Κατσέλη. Κυρία Κατσέλη, σας παρακαλώ, θα το λέγατε εσείς ποτέ? Όχι, δεν θα το έλεγα, αλλά... Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όταν ο ειδικός, ο κύριος που έχει κάνει τις σπουδές, αυτός που έχει το βάρος της οικονομίας στα χέρια του, δεν το είπε, δεν το λέει, μα και απλό πολίτη να ρωτήσετε, θα πει ποτέ δεν θα έλεγα τιτανικός, γιατί ξέραμε ότι ο τιτανικός δεν γλίτωσε. Κύριε Ντάσκα, θα λέγαμε ότι είμαστε σε μια φουρτούνα, θα λέγαμε ότι είμαστε σε μια καταιγίδα, θα την αντιμετωπίσουμε. Ο τιτανικός είναι τιτανικός. Υπάρχουν άλλα, κοιτάξτε, υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά. Υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά. Το ερώτημα ήταν, μετά το μνημόνιο, γιατί δεν έγιναν βελτιωτικές ρυθμίσεις σε όλη αυτή την πορεία? Γιατί το 2011, ακόμα πιο σοβαρό, όταν είχε φτάσει τα όρια του, είχε φτάσει τα όρια της η ελληνική οικονομία και οριζόντια μέτρα άλλα δεν περνούσαν, γιατί δεν προχωρήσαμε να υλοποιήσουμε 4-5 βασικές μεταρρυθμίσεις? Γιατί δεν προχωρήσατε? Κοιτάξτε, εκεί πέρα κατέρευσε, κατά τη γνώμη μου, κατέρευσε το πολιτικό σύστημα. Ουσιαστικά ένα πολιτικό σύστημα, για να το πω πιο απλά και πιο πολιτικά. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κατέρευσε για πάρα πολλά χρόνια... Κατέρευσε το πολιτικό σύστημα ή κατέρε το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο? Νομίζω κατέρευσε και, κοιτάξτε, επειδή έρχονται εκλογές, είναι καιρός ο κόσμος να ψηφίσει, αφού πρώτα κρίνει πολύ αυστηρά κάθε έναν βουλευτή που βάζει υποψηφιότητα. Διότι μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα ποτέ δεν κρίθηκε εκ του αποτελέσματος. Κρίθηκε από τις σχέσεις του με τους δημοσιογράφους, από το πόσο καλά μπορεί να μιλάει. Όχι όλους από τους δημοσιογράφους. Μεγάλο δημοσιογράφους. Έτσι. Από τις σχέσεις τους με αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους δημοσιογράφους. Έτσι. Από τις σχέσεις τους
με το πελατειακό σύστημα το οποίο είχαν μπροστά τους και δυστυχώς αυτή η κρίση ανέδειξε... Εσείς αυτό το σύστημα το βρήκατε μπροστά σας, κύριε Κατσέλη? Φυσικά το βρήκα μπροστά μου. Και αυτό με το σύστημα, τρόπο, αν θέλετε, κοιτάξτε, εκεί έχασε και τη μάχη του τελείως το Πασόκ. Όταν αποπολιτικοποιείς την πολιτική, όταν αποειδεολογικοποιείς την πολιτική, όταν δεν υπάρχουν αρχές και αξίες στην πολιτική, τότε όλα μπορείς να τα δεις. Όταν είδα συναδέλφους μου, όταν ψηφίστηκε το άρθρο 37 και εγώ το καταψήφισα, οι οποίοι είπαν στη Βουλή ότι βάζουμε κόκκινη γραμμή για τον κατώτατο μισθό και μετά από 2 μήνες ψηφίζουν τη μείωση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι μια βασική ασυνέπεια την οποία ο κόσμος θα πρέπει να την καταλάβει και να πραγματικά να καταψηφίσει αυτούς οι οποίοι κάνουν τέτοιες κολοτούμπες. Όταν ακούω τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά πριν λίγες εβδομάδες να λένε ότι εμείς θα διαφυλάξουμε τους μισθούς, όταν οι ίδιοι έχουν υπογράψει στο δεύτερο μνημόνιο τη μείωση των μισθών που έρχεται τον Ιούλιο, τότε αυτό σε κάνει να εξοργίζεσαι, να χάνει το πολιτικό σύστημα την αξιοπιστία του και νομίζω ότι είναι καιρός πραγματικά να μπουν στην πολιτική άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα άλλο, δεν περιμένουν τίποτα από την πολιτική, παρά μόνο έχουν, αν θέλετε, την τρέλα να θέλουν να συμβάλλουν σε αυτόν τον τόπο. Για μας και για τα παιδιά μας. Κυρία Κατσέλη, σας ακολούθησε στην κοινωνική συμφωνία ένας βουλευτής, ο οποίος μετείχε σε εξεταστικές επιτροπές. Και χθες είχαμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας, ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή, ο οποίος είπε βαρύτατες κουβέντες, βαρύτατες και με ευθύτητα, για την διαφθορά η οποία έχει αλωτριώσει το πολιτικό σύστημα. Είπε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή έκανε βαρύτατες καταγγελίες για την διαφθορά και τον χρηματισμό του πολιτικού συστήματος, αναφερόμενος στο σκάνδαλο Siemens και στο σκάνδαλο των ομολόγων. Ο κύριος Λάμπρος Μίχος, ο οποίος είναι και σήμερα είναι βουλευτής της Κοινωνικής Συμφωνίας. Ακούγοντας... Και υποψήφιος στη Β' Αθήνας. Ακούγοντας εσάς να λέτε αυτά για το πολιτικό σύστημα, για την κατάρρευσή του, θέλουμε να επιχειρήσουμε στο ερώτημα να το συνδέσουμε. Ο κύριος Μίχος λέει, ήμουνα μέσα στις επιτροπές, τις είδα, τα σκάλισα, ήταν διεφθαρμένοι και δεν ήθελαν να το κουμπίσουν και το κουκούλωσαν. Εσείς σας πέταξε, αν μου επιτρέπετε τη φράση, έξω το πολιτικό σύστημα το οποίο είχε την επιρροή, όπως είπατε προηγουμένως, πολύ ισχυρή και στον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά το θέμα της διαφθοράς στην πολιτική, στην κορυφή της πολιτικής, θα θέλαμε να το θίξετε και να μας πείτε πόσο κατά τη γνώμη σας είναι σάπιο το σύστημά μας. Το κύριο άρθρο των νέων σήμερα μιλάει για σάπια Ελλάδα. Και να πάμε να το συνδέσω με την μη απόφαση του πολιτικού συστήματος να ζητήσει πρώτον τους καταλόγους με τις καταθέσεις των Ελλήνων στην Ελβετία και στους φορολογικούς παραδείσους που είναι 600 δις κατά το Σπίγκελ. Δεύτερον, στην μη αίτηση του συστήματος του πολιτικού και τα δύο κόμματα εξουσίας προς τη Γερμανία να δώσει έστω και όποιος νομίζει εκείνη αποζημιώσεις από τα 576 δισεκατομμύρια στα οποία το Συμβούλιο των Γάλλων Εμπειρογνωμόνων υπό τον κύριο Ντελπλά εκτίμησε τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. 500 και 600 κάνουν 1,13. Δεν κάναμε απλή αίτηση να τα πάρουμε. Ο βουλευτής σας λέει είναι εξονημένοι ή επηρεασμένοι σε κάποια κέρια πόστα στο πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι όποιος άκουσε, σας άκουσε απόψε να είστε τόσο σκληροί και καλά κάνετε για το τι συμβαίνει στην κορυφή, το ίδιο συμπέρασμα βγάζει και από αυτά που λέτε εσείς, ότι έχετε περίπου τις ίδιες απόψεις. Θα θέλαμε να το κάνετε πιο συγκεκριμένα. Κύριε Ντάσκα, έχουμε τις ίδιες απόψεις, γι' αυτό βρισκόμαστε στο ίδιο κόμμα στην Κοινωνική Συμφωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο Χάρης ο Καστανίδης, ο οποίος πέρασε τον νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το να μπορεί να πηγαίνουν επίορκη πολιτική και κρατική λειτουργή να έχουν βαρύτατες συνέπειες όταν ή παραβαίνουν το πόθεν αίσιες ή συμμετέχουν στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και είναι βάση αυτού του νόμου που πέρασε ο Χάρης ο Καστανίδης που έχουμε τώρα υποθέσεις να έρχονται στα δικαστήρια πολιτικών. Όσον αφορά στην Ελβετία που είπατε,
εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ και με προβληματίζει το γεγονός ότι μιλάμε 1,5 χρόνο τώρα για το θέμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ελβετίας, το οποίο τι σημαίνει απλά, ότι όποιος είχε βγάλει κάποια χρήματα στην Ελβετία, μέσα σε αυτό το χρόνο θα τα έχει πάρει από εκεί και θα τα έχει πάει κάπου αλλού. Και εάν θέλεις να πιάσεις τη φοροδιαφυγή, την παράνομη εξαγωγή κεφαλαίου και την εισφοροδιαφυγή, μπορείς να το κάνεις. Αλλά πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι θα τα βάλεις με τα θεριά, και τα θεριά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με μια σάπια Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι σάπια. Τα θεριά έχουν συγκεκριμένο όνομα, έχουν μεγάλη επιρροή και πρέπει να αποφασίσει κάποιος αν μπει στην πολιτική ότι θα τους βρει απέναντι, εάν θέλει να ασκήσει μια πολιτική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο, και θέλω να το πω και αυτό, ότι η κοινωνική συμφωνία δεν εμφανίζεται πουθενά όσον αφορά τα μέσα μεγάλα κανάλια, παρά ελάχιστο, και δεν υπάρχει πουθενά και σε πολλές εφημερίδες, ακόμα και όταν προκαλούμε γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας, ναι, που τολμώ να πω ότι ήταν το καλύτερο από όλα τα κόμματα στο οποίο κατέβηκε. Γιατί το χαρακτηρίζετε ως καλύτερο? Διότι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, είναι, αν θέλετε, έχουν παράξει έργο. Δεν είναι τυχάρπαστοι, δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Θα θέλετε να αναφερθείτε σε ονόματα? Όχι, δεν θα αναφερθώ, γιατί δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν. Αλλά δεν, και το είπα γενικότερα, δεν το είπα για ψηφοδέλτια άλλα. Αλλά είναι άνθρωποι καταξιωμένοι, οι οποίοι τους χαρακτηρίζει κάτι. Ότι έχουν δημιουργήσει στον τόπο τους. Και γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Πρέπει επιτέλους να κρίνουμε τους ανθρώπους βάσει αποτελέσματος. Τι έχουν φτιάξει στη ζωή τους. Και εγώ θα σας έλεγα ότι να μην βάλετε κανέναν, να μην ψηφίσει ο κόσμος κανέναν ο οποίος δεν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του. Και ο οποίος όχι μόνο δεν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του, αλλά ο οποίος δεν έχει κριθεί βάσει συγκεκριμένου αποτελέσματος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι βαρύ. Αν ένας έχει εργαστεί επί 25-30 χρόνια ως βουλευτής ή ως υπουργός, μόνο αυτή τη δουλειά, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε σήμερα, εμπίπτει στην κατηγορία των ενσύμων. Δεν μπορεί να πει: εγώ δούλευα 30 χρόνια, ήμουν βουλευτής και υπουργός, και σήμερα μας λέει ότι η Ελλάδα έφτασε στην καταστροφή. Το λέτε και αυτό ένσημο? Είναι, κοιτάξτε, είναι ένσημο φυσικά, και υπάρχει τεράστια εμπειρία και μέσα από τη βουλευτική δράση. Εγώ όμως θα ήθελα να δω, και η κοινωνική συμφωνία, γι' αυτό βάλαμε και, αν θέλετε, ανθρώπους αυτούς που βάλαμε στην κοινωνική συμφωνία, θα ήθελα να δω τα επόμενα 5-10 χρόνια, γιατί παρθενογέννηση δεν γίνεται, ανθρώπους στην πολιτική οι οποίοι έχουν δουλέψει και εκτός πολιτικής. Είναι, ξέρετε, θα σας το πω γιατί. Διότι στην πολιτική πρέπει να έχεις βαθμούς ελευθερίας. Να ξέρεις ότι εάν χάσεις την καρέκλα σου, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα χάνεις. Εσείς αισθάνεστε έτσι, κυρία Κατσέλη? Απολύτως. Ποια είναι η σχέση σας με την πολιτική? Εντάξει, η σχέση μου με την πολιτική είναι καθαρά σχέση διάθεσης συμβολής. Δεν μπήκα στην πολιτική επειδή δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Έχω πίσω μου μια διεθνή καριέρα, έχω πίσω μου μια καριέρα στο πανεπιστήμιο, η θέση μου είναι εκεί. Μου λείπουν οι φοιτητές μου και μου λείπουν, αν θέλετε, και οι διεθνείς συνεργάτες μου. Μπήκα στην πολιτική και ειδικά τώρα με την κοινωνική συμφωνία, γιατί πιστεύω ότι οφείλουμε στην πατρίδα μας, αυτή την πανέμορφη πατρίδα που έχει πάρα πολλά να δώσει, τον καλύτερο εαυτό μας. Και σε αυτό θέλω και εγώ και όλοι που είμαστε στην κοινωνική συμφωνία πραγματικά να συμβάλλουμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να. Έχω ένα ερώτημα, οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε. Κύριε Κατσέλη, θα μας λένε ότι τα δάνεια, πάμε στο οικονομικό πάλι, γιατί από αυτό κρέμεται ο κόσμος. Τα δάνεια, αυτά που παίρνουμε τώρα, μας λένε πολλοί ότι δεν μπορεί να πληρωθούν. Απολύτως. Δεν θα πληρωθούν. Μπορεί, έχει δρόμο η Ελλάδα, να, μετά τις 6 Μαΐου, μετά τις εκλογές, να πει: ελάτε εδώ στην επαναδιαπραγμάτευση που είπατε κι εσείς, ελάτε εδώ, αυτά δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε να δίνουμε ή να πούμε να διαγράψουμε, και ως πού μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη διαγραφή, και αν αυτό μπορούμε να το συναρτήσουμε και με τις οφειλές αυτές που είπαμε προηγουμένως και από τη Γερμανία, τις γερμανικές αποζημιώσεις, τις γερμανικές οφειλές. Το λένε οι Γάλλοι, το λένε ξένοι, οι γερμανικές οφειλές έπρεπε να είχε ήδη ανοίξει το θέμα και να είχε δρομολογηθεί.
το θέμα των δανείων θίγεται ένα μεγάλο θέμα. Χρειαζόμαστε άλλη μισή ώρα τώρα. Αλλά να πω ότι εμείς ως Κοινωνική Συμφωνία καταθέσαμε πρόταση νόμου στη Βουλή, πριν κλείσει η Βουλή και προς όλα τα κόμματα, για ένα κούρεμα δανείων έως τουλάχιστον 30% για όσους είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται από την αρχή της δανειακής τους σύμβασης πάνω από 20%. Εάν δεν γίνει ρύθμιση μεγάλη, τολμηρή, ρύθμιση δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα έχουμε, δημιουργούμε μια άλλη βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, μια βόμβα ιδιωτικού χρέους. Αυτό θα τεινάξει την οικονομία πάλι στον αέρα. Και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, διότι γρήγορα ή αργά θα έχουμε στάση πληρωμών. Χρειάζεται, το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα με μια έκθεση προς την ίδια κατεύθυνση, χρειάζεται να υπάρξει διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας για την, αν θέλετε, την κάλυψη των ζημιών που μπορεί να προκύψουν για τις τράπεζες από μια τέτοια ρύθμιση δανείων, αλλά και αυτό είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα, διότι εμένα είναι εξοργιστικό ότι επί 1,5 χρόνο μιλάμε για το πώς θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες για το κούρεμα των ομολόγων που οι ίδιες παρακρατούσαν και δεν έγινε καμία συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για το πώς θα προστατευτούν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, γεροκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια. Με τους μικρομολογιούχους. Αυτό θα πω. Αυτό τι γίνεται που έλεγα τώρα. Έχουν κουρευτεί δάνειά τους. Επειδή έχουμε και πολλά μήνυματα. Ακριβώς αυτό έλεγα τώρα. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Διότι μπορεί, αυτό έπρεπε να είναι κομμάτι μιας συνολικής διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι μόνο για τις τράπεζες και να φύγει. Πρακτικά αυτά τα λεφτά τα χάνουν. Υπάρχει τρόπος να μην χαθούν αυτά τα χρήματα? Θα μπορούσαν. Κοιτάξτε, υπάρχει το εθνικό απροβλέπτον και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ήταν πόροι του ΕΣΠΑ, οι οποίοι με κατάλληλη διαπραγμάτευση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθούν οι ζημιές και σε φυσικά πρόσωπα ομολογιούχους και σε γυροκομεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Απλώς δεν τέθηκε ποτέ το θέμα, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Και αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό. Αυτό θα έπρεπε να είναι κομμάτι και μπορεί τώρα να γίνει και πρέπει να γίνει κομμάτι μιας συνολικής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Κύριε Κατσέλη, τελευταίο, ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί ήδη. Τελευταίο ερώτημα και να κλείσετε έτσι. Τι βλέπει η Κοινωνική Συμφωνία και εσείς ότι θα προκύψει το βράδυ της 6ης Μαΐου και ξημερώνοντας τη Δευτέρα? Ποιο βλέπετε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην κορυφή του πολιτικού συστήματος και ποια βήματα έχει ο ελληνικός λαός μπροστά του να κάνει? Είναι ίσως οι πιο κρίσιμες εκλογές και αν θέλετε η δύναμη είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ψήφο του. Μπορεί να υπάρξει μια, αν θέλετε, η παρουσία κομμάτων όπως η Κοινωνική Συμφωνία στη Βουλή με δυνατές πλειοψηφίες που θα παίξουν το ρόλο του καταλύτη στην διαμόρφωση μιας διαφορετικής πολιτικής πλατφόρμας. Μπορεί να υπάρξει, εγώ δεν είμαι απαισιόδοξη, παρά τον πολυκατακερματισμό των δυνάμεων είναι τέτοια η ευθύνη όλων που μπορεί να υπάρξει μια ελάχιστη κοινή συμφωνία παρά τις διαφορές σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα που μπορούμε να το προτάξουμε στους εταίρους μας, να το διαπραγματευτούμε σκληρά και να το πετύχουμε. Αν θέλετε, αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να ψηφίσει την συνέχιση αυτού του αδιεξόδου, αυτής της πολιτικής της ύφεσης, της μονόπλευρης λιτότητας και τελικά της χρεοκοπίας, ή θέλει να στηρίξει δυνάμεις που μπορούν και θέλουν να αγωνιστούν για μια εναλλακτική πολιτική. Κυρία Κατσέλη, ήταν τιμητικό για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να πήραν οι τηλεθεατές πληροφορίες χρήσιμες. Εμείς λέμε ότι γίναμε πολύ σοφότεροι στα οικονομικά ζητήματα, τα οποία οδήγησαν τη χώρα μας εδώ που την οδήγησαν και εσάς σε σύγκρουση με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εμείς μπορούμε δημόσια να το καταθέσουμε ότι η σύγκρουση αυτή έγινε ορατή από τα πρώτα 24 ώρα του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, όταν το Υπουργείο
ανατέθηκε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και όλοι περίπου μείναμε με το στόμα ανοιχτό, γιατί και πώς μας είχε προκύψει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε να πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως, αν μέχρι τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, το είπαμε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, εάν προκύψει νέα επικαιρότητα, θα είστε εδώ να μας απαντήσετε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.